σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο Ακάσταρο, στο κανάλι Ακάσταρο, το κανάλι το ψαγμένο με το οποίο ασχολείται με θέματα αστρολογίας, αριθμολογίας, ανάλυσης ταρό, ρουνικούς, ρουνικά σύμβολα και ανάλυση χεριού βεβαίως, που υπάρχουν και αρκετά βιντεάκια που έχω κάνει από την αρχή του καναλιού. Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι πολύ ωραίο σήμερα, θα κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ έτσι πρωτότυπο. Πρωτό όμως ξεκινήσουμε, οφείλω να σας πω ότι καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Θα κάνουμε αρκετά πραγματάκια πολύ όμορφα. Ήδη έχουμε κάνει αρκετά πράγματα πάρα πολύ ωραία για σένα που είσαι καινούριος και μπορείς να ψάξεις και να βρεις μια αρκετή πολύ μεγάλη θεματολογία στο κανάλι. Τώρα, υπάρχει επίσης το site μου στο οποίο μπορείς να βρεις 5 δωρεάν κάρτες. Google το, γράψε Ακάσταρο. Γράψε Ακάσταρο στο Google και θα βγω αμέσως, θα σε βγάλει στο site μου και στο κανάλι μου και ό,τι άλλο έχω δημιουργήσει στα social media για να με βρεις. Λοιπόν, όμως στο site μου υπάρχουν 5 δωρεάν υπηρεσίες και κυρίως αυτή που τα σπάει και είναι πολύ δυνατή είναι το 3 κάρτες, δωρεάν 3 κάρτες, ταρό, μία κάρτα. Επίσης υπάρχει το chat με τον Ακάς, το πλήρες αριθμολογικό προφίλ και εννοείται το συγκλονιστικό, το νούμερο 1, το φανταστικό, το online μαντίο. Μπες στο online μαντίο και πάρε απαντήσεις σοβαρές μέσα από ένα χρησμό, μέσα από κρυστάλλους, χειρομαντία, συμβολισμούς, ανάλυση ταρό, αστρολογία, αριθμολογία και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ελάτε εδώ να δείτε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα σας δείξω λιγάκι για να μπείτε λίγο στο κλίμα. Έχει να κάνει με την δύναμή μας, την προσωπική μας δύναμη. Έχει να κάνει με την αποκάλυψη της ημέρας γέννησης. Μην μου μπερδευτείτε. Ημέρα γέννησης. Όχι δρόμο, όχι πεπρωμένο, όχι αριθμό ψυχής, ούτε. Ημέρα γέννησης. Αριθμός από το 1 μέχρι και το 31. Ημέρα γέννησης λοιπόν και σύμφωνα με τους Πυθαγόριους δεν είναι τυχαία ημέρα. Είναι η ημέρα που επέλεξε η ψυχή να ενσωματωθεί και να έρθει στον κόσμο. Λοιπόν, βάσει λοιπόν αυτού, βάσει αυτού του γεγονότος, ας το πούμε, φέρνουμε αρκετά πράγματα, τα οποία βέβαια αναλύονται μέσα από αστρολογία και αριθμολογία, άρα αναλύονται και από την ημέρα της γέννησής μας. Εδώ λοιπόν, με αυτές τις ιδιαίτερες κάρτες, ας πάρουμε την πρώτη κάρτα για να σας δείξω τι θα γίνει. Λοιπόν, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, θα αναλύσουμε τον αριθμό 1:1 με αυτές τις πανέμορφες αριθμολογικές κάρτες. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει και ποια είναι η δύναμή σου. Ποια δύναμη έρχεται, με τι ενσαρκώνεσαι, τι σημαίνει αυτό για σένα, ποια είναι η αποκάλυψη, έτσι. Στη συνέχεια θα δούμε σε τι αντιστοιχεί σαν συμβολισμός, εντάξει. Λοιπόν, μέσα από ιδιαίτερους συμβολισμούς, ιδιαίτερα σύμβολα, κυρίως ρουνικά σύμβολα. Στη συνέχεια θα δούμε τις δυναμικές που έχεις κιόλα στη συνέχεια με από τα κλασικά, από τις κλασικές κάρτες αυτές εδώ και εννοείται και από αυτές εδώ πέρα. Λοιπόν. Αυτό είναι που θα κάνουμε, θα πηγαίνει ένα, δεν έχω ανακατέψει ακόμα, θα ανακατέψω αυτά τα δύο και μετά θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα, αριθμό-αριθμό, 1:1 για να δείτε ποια είναι η μέρα γέννησής σας και τι δύναμη σας έχει δώσει. Επίσης, αυτό το βιντεάκι θα είναι η συνέχεια, μάλλον να το πω σε εξής, θα είναι και η συνέχεια, αλλά μπορεί να το δείτε και ανεξάρτητα. Αυτό το βίντεο και το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσω την Κυριακή, που εκεί θα είναι και αυτό συγκλονιστικό, αλλά με κάτι άλλο. Θα δείτε λοιπόν πλέον πώς όμορφα όλα ωραία τα συνδυάζουμε, όλα τα πάντα. Συνδυάζονται πανέμορφα. Λοιπόν, αυτό όμως για τις Κυριακές έχουμε χρόνο που λένε, το αφήνουμε για την ώρα, θα σας το εξηγήσω, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Εδώ όμως συγκεντρωνόμαστε. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται εγώ να κάνω είναι να ανακατέψω αυτά εδώ πέρα τα χαρτιά και να σας πω 2-3 πράγματα για πρωτού ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχει να κάνει με την ημέρα γέννησης. Για κάθε ημέρα, για κάθε αριθμό ημέρας, από το 1 μέχρι και το 31, 31η ημέρα, ανεξαρτήτου έτους, ανεξαρτήτου μήνα, θα εξετάσουμε, θα αποκαλύψουμε μάλλον, ήδη υπάρχουν εδώ πέρα οι ικανότητες, καταγεγραμμένες ικανότητες, δηλαδή το blueprint που λένε, το DNA μας. Και από εκεί πέρα τι έχουν να μας πούνε εδώ πέρα οι κλασικές κάρτες. Ωραία, μισό λεπτό. Τι έχουν να μας πούνε οι κλασικές κάρτες και φυσικά και τα ταρό σαν δύναμη. Διότι αυτή την εποχή που ζούμε γενικότερα, όπως έχετε καταλάβει, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν, να το πω έτσι, όχι μόνο στον πλανήτη μας, να το πω έτσι, στη χώρα μας, σε εμάς τους ίδιους, σαν διαδικασία,
σαν αυτά που περνάμε μέσα από δυσκολίες, στεναχώριες, μας πιάνει απογοήτευση, θλίψη, αναμονή, πότε θα έρθουμε στην κανονικότητα, τι θα γίνει και όλα και όλα και όλα και όλα αυτά. Λοιπόν, χρειαζόμαστε όμως, διότι υπάρχει ένα μυστικό εδώ πέρα, το οποίο το έχω ανακαλύψει εγώ, το έχω δει, δεν το λέω μόνο εγώ και άλλοι το λένε, είναι το μετά. Διότι η όλη ιστορία που έχουμε περάσει δεν είναι λίγη. Και όλα αυτά που περνάμε δεν είναι λίγα. Και όλα αυτά τα οποία θα έρθουν, διότι τα απόνερα ακόμα δεν τα έχουμε δει. Τα απόνερα ακόμα, δηλαδή αυτή τη κατάσταση με το ιό και όλη αυτή η ιστορία, ακόμα δεν έχουμε δει όλες τις προεκτάσεις για τον καθένα από εμάς. Και θα χρειαστούμε δύναμη. Δεν πάω να φοβήσω κανέναν προς Θεού, αλλά είναι όμως και ένα λογικό γεγονός, θα χρειαστούμε πραγματικά δύναμη. Εντάξει. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, εγώ θέλω να βοηθήσω από τη δικιά μου τη μεριά όσο πιο πολύ μπορώ, μέσα από αυτό το ρίξιμο, να δούμε ποιες είναι οι δικές μας οι δυνάμεις να αποκαλυφθούν, να τις μάθετε και εσείς, διότι ήδη υπάρχουν, απλά ίσως να μην τις γνωρίζετε, να τις ενεργοποιήσει ο καθένας όσο πιο πολύ μπορεί από το δικό του μέρος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνω τώρα είναι, θα τα βάλω λίγο στην άκρη αυτά, για να αρχίσουμε λοιπόν λίγο να επεξηγούμε. Λοιπόν, θα μου δώσετε ένα λεπτάκι να τα επεξηγούμε. Αυτά θα τα βάλουμε λοιπόν εδώ και το επόμενο θα είναι εδώ λοιπόν. Ωραία, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις όμορφες αναλύσεις, για να κάνουμε τις αναλύσεις μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε. Όσοι έχετε λοιπόν τον αριθμό 1, έχετε γεννηθεί πρώτη του μήνα, σημαίνει πρωτοπορία, προσέξτε, μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην δείχνει αυτά τα χαρακτηριστικά, πρωτοπορία κτλ. Είναι όμως μέσα του ενσωματωμένα. Λοιπόν, είναι δυνατά στοιχεία, σημαίνει αρχηγός, φιλοδοξία, νέα πράγματα, στόχοι, τα δύναμα ίσως είναι ξεροκέφαλος, εγωιστής, ομός καμιά φορά. Λοιπόν, και αυτό το οποίο χρειάζεται αυτό να καταλάβεις ότι έχεις σαν δύναμη εσύ με τον αριθμό 1 είναι μια πολύ ισχυρή ενέργεια και είναι η πρόθεσή σου. Όταν βάλεις κάτι πρόθεση και αυτό μέσα δημιουργήσει μια ισχυρή βάση, δεν σε αλλάζει τίποτα και προχωράς με πάρα πολύ δύναμη. Διότι έχεις πολλή ενέργεια και πολλή δύναμη μέσα σου. Το αφήνω εδώ πέρα. Το επόμενο στοιχείο το οποίο υπάρχει είναι σαν δυνατότητα. Εδώ έχουμε λοιπόν το εξής. Είναι το μανάζ, είναι ένας ρούνος, είναι το εγώ εδώ, ο εαυτός, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι. Είναι Κρόνος στον εγώ καιρο, και είναι Κρόνος στον εγώ καιρο κυρίως, που σημαίνει και καρμικά γεγονότα και ανακοίνηση καρμικών γεγονότων. Είναι το σημείο εκκίνησης, είναι το ξεκίνα, προχώρα, βρες τον εαυτό σου. Και όταν τα αναπτύξεις αυτά, θα έχεις ψυχικές, ισχυρές ψυχικές και μαντικές δυνάμεις και ικανότητες. Δες πόσο όμορφα όλα αποκαλύπτονται. Αυτό το οποίο έχω εγώ να διαλέξω επίσης και να σου πούν τα χαρτιά σαν δύναμη είναι, όπα, επιτυχία, στήριξη, συναντήσεις, δίδυμη το ζώδιο εδώ πέρα, για ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ζώδιο ή οροσκόπος ή μεσουράνημα, καλές σχέσεις, εντάξει, γιατί το 6 έχει να κάνει με τις σχέσεις, και το κάρμα βέβαια, γιατί το 6 είναι και μια καρμική κάρτα, και αρμονία, να φέρεις την αρμονία, δηλαδή να βρεις την αρμονία σου μέσα από αυτές τις δυνατότητες. Και το επόμενο που έρχεται σαν συμβουλή, μισό λεπτό, οπα, ένα λεπτό, είναι το εξής. Λοιπόν, όπα, είναι το άρμα. Καρκίνος, νίκη, επίλυση, δυνατότητες, ξεκίνημα, έχεις δύναμη, μπορείς να προχωρήσεις και επιλογές. Τις επιλογές τις οποίες όμως εσύ θα βρεις. Να τα φέρω λίγο πιο κάτω για να φαίνονται. Εδώ είναι και ο ναός, μια πολύ όμορφη αποτύπωση, να φαίνεται και το συμβολάκι. Λοιπόν, να τα βάλουμε έτσι, να τα δεις κοντά. Λοιπόν, αυτό είναι για τον αριθμό 1. Δύναμη και νίκη. Είναι λοιπόν στο χέρι σου, συντονίζονται με εσένα. Ωραία λοιπόν, να τα βάλω στην άκρη για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό, να κάνω λίγο χώρο εδώ για να τα βάλουμε στην άκρη. Λοιπόν, αυτό ξαναμπαίνει πάλι μέσα για να μην έχουμε θέμα. Και αυτό ξανά μέσα και πάμε λοιπόν. Αριθμός 2. Λοιπόν, μάλλον να κάνω το εξής, επειδή δεν βολεύω λίγο εδώ. Μισό, δεν πειράζει. Ας τα φέρω εδώ πέρα για να επιλέγω καλύτερα για να μην υπάρχει θέμα. Δεν πειράζει, δώστε μου.
λίγο χρόνο μέχρι να τα φτιάξω. Λοιπόν, αριθμός 2. Ο αριθμός 2, το κύριο χαρακτηριστικό του 2, εντάξει, 2 του μήνα, έτσι όσοι έχουν γεννηθεί, συγγνώμη, ημέρα. Ημέρα 2. Είναι τα στοιχεία του, έχει κυρίως να κάνει με τις συνεργασίες. Συνεργασία, ευαισθησία, ομαδικότητα και πνευματικότητα και διαίσθηση. Λοιπόν, αναποφασιστικότητα, υπερευαισθησία, ένταση, παθητικότητα, τα αρνητικά του κομμάτια. Το πολύ ισχυρό είναι ότι είστε μοναδικοί για ικανή, για πολύ, να το φέρω κοντά, πολύ κοντά για επιτεύγματα. Μεγάλα επιτεύγματα. Φυσικά, το θέμα είναι πώς εσείς θα αντιλαμβάνεστε αυτά τα επιτεύγματα. Όμως είναι ένας αριθμός όπου μέσα από τη συνεργασία μπορεί να φέρει πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντάξει. Ένα άλλο κομμάτι, πολύ ισχυρό, είναι ένας, σύμφωνα λοιπόν εδώ πέρα και με το, είναι ο αριθμός 2, με τους ρούνους, είναι το γκεμπό, είναι η συνεργασία, δώρο και ταλέντα. Έχετε ταλέντα. Και κυρίως τι λέει εδώ πέρα, συνεργασίες και δεσμεύσεις. Εραστές, καρκίνος, σελήνη στον καρκίνο, ευαισθησία και επαφή με την ανωτέρα δύναμη, τη διαίσθησή μας. Ωραία λοιπόν. Δείτε το λοιπόν σαν διαδικασία αυτό πώς μπορείτε εσείς να επωφεληθείτε και να αφυπνιστείτε και να σας βοηθήσει πολύ. Αυτό το οποίο σας δίνει δύναμη, προσέξτε, προσέξτε γιατί μιλάμε για θετικά τώρα εδώ, είναι ο αριθμός 5, εδώ έχει να κάνει με τον κρυό σας ζώδιο, μιλάει για στεναχώρια. Εδώ πάμε να δούμε το θετικό του, σημαίνει ξεπερνάω στεναχώριες, ξεπερνάω αρρώστιες. Εντάξει, ξεπερνάω φασαρίες ή αποφεύγω τυχόν φασαρίες. Αυτό είναι ένα προσόν σας το οποίο μπορεί να γίνει μέσα από αυτό το ταλέντο εδώ πέρα. Λοιπόν, και το επόμενο έχει να κάνει σαν θετική αποτύπωση. Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε να μην τρομάξετε, είπαμε είναι στο θετικό. Είναι το 10 σπαθί. Το 10 σπαθί είναι ο Σκορπιός εδώ πέρα και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα. Σημαίνει όμως ότι είναι οι δοκιμασίες που έχετε περάσει, που περνάτε, αλλά έχετε τη δύναμη να ανέβετε. Έχετε τη δύναμη να σηκωθείτε, να βγάλετε όλα αυτά τα σπαθιά από πάνω σας και να προχωρήσετε με αισιοδοξία και δύναμη στο μέλλον και να εμπιστεύεστε τους ανθρώπους και να συνεχίσετε να τους αγαπάτε και να φιλτράρετε με ποιους θα είστε μαζί. Ωραία λοιπόν. Αυτό ήταν και ο αριθμός 2. Λοιπόν. Είπαμε, θα δούμε πολύ ωραία πραγματάκια. Θα βάλω πάλι εδώ. Δεν πειράζει που το βλέπετε. Είναι μέρος της διαδικασίας. Συνεχίζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Πάμε στον αριθμό 3. Αριθμός 3. Καλλιτέχνης. Καλλιτεχνική φύση. Είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πολύ ωραία φωνή. Άνθρωποι που γράφουν, ζωγραφίζουν, εκφράζονται, μπορεί να είναι ηθοποιοί, οτιδήποτε άλλο καλλιτεχνικό, επίσης μπορεί να είναι και θεραπευτές, μπορεί να ασχολούνται με θεραπευτικά πράγματα κτλ. Δημιουργικότητα, φαντασία, επικοινωνία. Το αρνητικό τους είναι η σπατάλη όσον αφορά στην ενέργειά τους, σπαταλάνε δηλαδή από εδώ και από την ενέργειά τους χωρίς λόγο, και έχουν γενικότερα αρκετή ενέργεια την οποία μπορεί να τη σπαταλήσουν. Χαρίσματα λόγου, ελκυστικότητας, κοινωνικότητας και δημιουργικότητας. Μην νομίζετε, αυτά είναι πολύ ισχυρά στοιχεία για έναν άνθρωπο να μπορέσει να είναι κοινωνικός, να είναι ανοιχτός, να επικοινωνεί, να μιλάει με άλλους ανθρώπους και να μπορεί να είναι αποτελεσματικά κιόλας επικοινωνιακός, έτσι, και αυτό του δίνει ιδιαίτερη δύναμη. Το επόμενο που θα δούμε είναι το, αυτό εδώ πέρα, ένα πολύ όμορφο σύμβολο, είναι το Ansuz, είναι το μήνυμα και η υγεία. Είναι η κάρτα των αλλαγών, είναι τα δώρα αλλά και οι προειδοποίησεις. Κοιτάξτε τι σημαντικό λέει εδώ πέρα. Έχετε μαντικές δυνάμεις και διέστηση. Αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν που έχετε εσείς. Γι' αυτό είπα προηγουμένως και θεραπευτής. Δείτε πώς η αριθμολογία με τους ρούνους και με όλα αυτά αρχίζουν και ταιριάζουν και δένουν κάνουν ένα πολύ ισχυρό, ένα πολύ ωραίο δέσιμο και σας δίνουν απίστευτες πληροφορίες για εσάς. Εντάξει, λοιπόν, διέστηση. Έχετε πολύ μεγάλη διέστηση. Αυτό είναι ένα προσόν για να μπορέσετε να προχωρήσετε στη ζωή σας και να βρείτε τις λύσεις σας. Και φυσικά η επικοινωνία. Το επόμενο είναι Δίας. Είναι μια πολύ τυχερή κάρτα. Ο Δίας είναι από τους πολύ τυχερούς πλανήτες. Στην αστρολογία φέρνει δώρα, αλλά σημαίνει και σοφία. Βοήθειες, κοιτάξτε να δείτε, βοήθειες και σοφία. Και φυσικά εννοείται ωριμότητα, επιρροή και ειλικρίνεια. Είστε άνθρωποι λοιπόν, εσείς, γιατί μιλάμε για εσάς και μόνο, όπου μπορείτε
Μιλάμε για εσάς, αλλά εδώ σημαίνει ότι μπορεί να έχετε και φίλους, έτσι, να έχετε ανθρώπους που σας βοηθάνε και κάποιος να είναι άντρας κουπάτος εδώ που σας αγαπάει πάρα πολύ και σας βοηθάει, αλλά κυρίως αφορά και εσάς. Λοιπόν, αγαπητοί, είστε αγαπητοί άνθρωποι και μέσα από τη σοφία σας, την ωριμότητά σας, μπορείτε, την ειλικρινιά σας, την ευθύτητά σας, έχετε δύναμη. Είναι η αποκάλυψη του δικού σας αριθμού και πόσο και πόσο όμορφο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ο Άσος λοιπόν κουπάτος και εδώ κυπέλλων, ο οποίος έρχεται να δώσει αρκετή δύναμη που σημαίνει πάλι διέστηση, στήριξη, συνέστημα, γέννηση, ελπίδα. Εθέρας, ενέργεια, είναι μη χάνετε ενέργεια δηλαδή, να γεμίζετε με ενέργεια, είναι οι πέντε αισθήσεις και φυσικά ευνοούνται πολύ τα νέα ξεκινήματα. Πολύ ωραίο λοιπόν. Να συνεχίσουμε στο να πάμε για να προχωρήσουμε στο επόμενο. Αριθμός 4, φίλες και φίλοι. Όσοι έχετε γεννηθεί 4 ημέρα Τέταρτη, εντάξει. Οποιοδήποτε μήνα. Ο αριθμός 4 είναι ο πρακτικός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει κυρίως γεγονότα και δεδομένα. Οργάνωση, πρακτικότητα, χέρια που χτίζουν. Όταν εννοώ χτίζω, δεν εννοώ μόνο πολυκατοικίες, εννοώ χτίζω μια επιχείρηση, χτίζω ένα όνομα, χτίζω μια οικογένεια, έτσι, και είναι συμβολικά. Στο αρνητικό είναι μπορεί να γίνει σκληρός, μπορεί να γίνει ξερόλας και άκαμπτος. Λοιπόν, από τα πολύ δυνατά, έχει εδώ πέρα, αν παρατηρήσετε, λέει, είναι να ξεκινήσετε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας και να χτίσετε και να δώσετε έμπνευση και στους άλλους ανθρώπους. Εντάξει, έμπνευση λοιπόν στους άλλους ανθρώπους, αλλά και εσείς μπορείτε να χτίσετε με τις ικανότητές σας πολλά πράγματα. Μπορείτε να το χτίσετε. Εδώ λοιπόν ένα πολύ ωραίο σύμβολο είναι το οθύλα, είναι το κληρονομικό χάρισμα, το σπίτι, η αλλαγή. Εντάξει. Εδώ λέει πολλά πράγματα μπορούν να ανανεωθούν, να αλλάξουν. Είναι ο Ποσειδώνας στους ιχθύς σας, δίνει πολύ μεγάλη διέστηση, σελήνη που σημαίνει και βέβαια και ευαισθησία και καρδιά. Ελευθερία. Προσέξτε να δείτε, το κύριο είναι να βρείτε την ελευθερία σας μέσα από πράγματα τα οποία εσάς σας δίνουν έμπνευση, σας γαλινεύουν και σας δίνουν πολύ μεγάλη, να το πούμε έτσι, εσωτερική ανάταση και ανάσταση. Αυτό το οποίο βγαίνει το θετικό εδώ είναι μία ντάμα, μία ρίγισσα, η οποία έχει να κάνει με ωριμότητα, κύρος, συνεπής και δύναμη. Μπορεί να έχει να κάνει με εσάς, έτσι. Λοιπόν, ναι. Μπορεί να έχει να κάνει με εσάς ή να έχει να κάνει με έναν άνθρωπο πολύ κοντά σας, αλλά κυρίως λέμε για εσάς, λέον, πολύ αισιόδοξη, πολύ δυνατή. Εδώ σημαίνει επίσης ότι παίρνω δύναμη, λάμπω, παίρνω φωτιά, αλλά παίρνω επίσης και τη δυνατότητα του, ας το πούμε, του αέρα δηλαδή, της επικοινωνίας, της πολύ δυνατής επικοινωνίας μέσα από ωριμότητα, κύρος και δύναμη. Το έχετε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δείτε και επίσης έρχεται είναι όταν αποφασίσετε να δώσετε τέλος. Εντάξει, Σκορπιός κρύβεται εδώ, δοκιμασίες, κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν, ανάλογα με την κατάσταση του καθενός. Να ξέρετε, ο μεγάλος θερίστης που είναι εδώ ο θάνατος έρχεται να τελειώσει κάποια πράγματα τα οποία για εσάς πλέον δεν έχουν νόημα. Όταν λοιπόν εσείς μπείτε σε αυτή την πρακτικότητα και το αντιληφθείτε μαζί με την ωριμότητά σας και τη δύναμή σας και την ελευθερία σας, τότε έχετε ένα μείγμα πάρα πολύ ισχυρό και καταλαβαίνετε ότι η ζωή είναι κύκλη και προχωράτε και φτιάχνετε, προσέξτε, τον δικό σας κύκλο. Αφήνετε ότι δεν σας κάνει, γιατί εδώ λέει και ανανέωση, έτσι. Εδώ λέει για ριζικές αλλαγές, δείτε εδώ, ριζικές αλλαγές. Και πολλές φορές αυτές οι ριζικές αλλαγές δεν είναι και τόσο εύκολες, έχουν και τα εμπόδια τους. Όταν το αντιληφθείτε, έχετε αποκτήσει πολύ μεγάλη δύναμη. Ωραία λοιπόν. Για να το βάλω εδώ. Έλα και εσύ. Και πάμε στο επόμενο. Η επόμενη κάρτα. Λοιπόν, 5 του μήνα. Ο προσαρμοστικός, αυτός ο οποίος είναι επικοινωνιακός, καταφέρει και προσαρμόζει στις συνθήκες, ελεύθερο πνεύμα, πολύ καλή επικοινωνία και εδώ, καλό λέγειν, εμπειρίες, περιπέτειες, παθιασμένος. Τα δύναμά του σημεία είναι ζήλια, άπλιστος και μπορεί να γίνει και εκδικητικός. Όμως, είναι η επιθυμία για ελευθερία, η επιθυμία για να γνωρίσει άτομα και να δώσει και γενικότερα να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους, εντάξει. Τα αφήνουμε εδώ πέρα. Άρα, εδώ μιλάμε για προσαρμοστικότητα, αλλαγή, επικοινωνία, τα κύρια χαρακτηριστικά σας. Ένα όμορφο σύμβολο είναι το ουρούζ,
που σημαίνει θέληση, δύναμη και ανδρεία. Πλούτονα στον κρυό, ενεργοποιεί καρμικές καταστάσεις, κρυός κυρίως, μεγάλη αίρια από πίσω, πράγμα που σας δίνει να καταλάβετε ότι υπάρχουν αρχή και τέλος. Οι κύκλοι οι οποίοι ανοίγουν και ο κύκλος της ανανέωσης. Προσέξτε, κύκλος ανανέωσης, να ανανεωθείτε και να κάνετε κάτι καινούριο. Όμως, τι είναι αυτό? Η ψυχή σου, προσέξτε, η ψυχή σου αναζητά την ανάπτυξη. Άρα η ψυχή σας λοιπόν είναι αυτή η οποία θα σας οδηγήσει, θα ανοίξει και θα σας βάλει στη θέληση και στη δύναμη και στην προσαρμογή. Λοιπόν, το επόμενο που βγαίνει για εσάς σαν δυνατό είναι ένα πολύ καλό, είναι το 4 κούπα Ταύρος βγαίνει εδώ πέρα, σαν ζώδιο, δείτε εσείς, είναι η οικογένεια, η σταθερότητα γενικά, η ασφάλεια και η αγάπη. Το έχετε. Έχετε αυτά τα πολύ όμορφα χαρακτηριστικά να δημιουργήσετε ασφάλεια στον εαυτό σας, να δημιουργήσετε ομορφιά στον εαυτό σας, καλές σχέσεις και να είστε ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι σώνει ντε και καλά πρέπει να έχετε σχέση, έτσι. Δηλαδή να έχω ένα σύντροφο, να έχω εκείνο, να έχω το άλλο. Μπορεί να είστε μόνοι σας, μοναχικοί άνθρωποι, να ζείτε μόνοι σας, που λένε σαν την καλαμιά στον κάμπο. Αλλά όμως, μπορεί να γίνετε πολύ αγαπητοί και να αρχίσετε να χτίζετε πράγματα γύρω από τον εαυτό σας. Ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό που βγαίνει επίσης σαν ένα επόμενο είναι ότι ναι, χρειάζεστε στιγμές στις οποίες θα ξεκουράζεστε, πάρτε την ανάπαυλα, ξεκουραστείτε και όταν έρθει η ώρα και η στιγμή σηκωθείτε γιατί έχει βγει εδώ το 4 ξυφών και αρχίστε να επικοινωνείτε με κόσμο. Ο υπότης, ο πολεμιστής εδώ δεν έχει πεθάνει, είναι έτοιμος να σηκωθεί πάλι και να πάει να δημιουργήσει ξανά πράγματα. Έχετε την δύναμη λοιπόν της ανδρείας του πολεμιστή και να δημιουργήσετε νέες καταστάσεις. Πολύ δυνατό, πολύ καλό. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Το βάλω μέσα, μισό λεπτό. Ωραία. Ο επόμενος αριθμός είναι ο αριθμός 6, φίλες και φίλοι. Εντάξει, 6 μιλάμε ημέρα γέννησης. Μόνο ημέρα γέννησης. Είναι η αρμονία. Αρμονικός αριθμός, όμορφος αριθμός, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε σε πιο πνευματικά κομμάτια εδώ. Ευαισθησία, πολύ ευαισθητοί αριθμοί, διέστηση, θεραπευτής, υποστηρικτικός. Αυτό που είναι η αδυναμία του είναι η ζήλια και η απογοήτευση και η μελαγχολία. Είναι ένας δρόμος που θα σου ζητήσει να αλλάξεις, λέει, την πραγματικότητα πολλές φορές, όμως όταν πιστεύεις, επειδή το 6 λέει είναι ο δρόμος της αγάπης, εντάξει, και επειδή η αγάπη είναι η ισχυρότερη δύναμη, στη γη η ανταμοιβή σας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πιστεύετε μπορεί να γίνει. Άρα είναι η αγάπη. Η δύναμη, η ενέργεια της αγάπης για όσους έχουν γεννηθεί με αριθμό 6. Ο αριθμός 6 λοιπόν εδώ στους ρούνους, ένα πολύ όμορφο σύμβολο, είναι το Perth, σημαίνει μυστήριο, το μυστικό και η μύηση. Ζυγός, Αφροδίτη στο ζυγό, είναι ο τροχός της τύχης αντίστοιχα στα ταρό, είναι ένα ιερατικό σύμβολο του μυστήριου θεόπνευστο και σημαίνει επίσης να βρείτε το πεπρωμένο σας. Το πεπρωμένο σας θα το βρείτε μέσα από την αγάπη. Τι εννοούμε, τι αγαπάτε? Ο καθένας αγαπάει διαφορετικά πράγματα. Αγαπάτε εκείνο, αγαπάτε το άλλο, αγαπάτε την τέχνη, αγαπάτε ξένες γλώσσες, αγαπάτε έναν άνθρωπο, εξαρτάται από τον καθένα. Λοιπόν, αυτή η αγάπη πρέπει να εκφραστεί και να έρθει στην επιφάνεια και είναι αυτή, πέσαμε, και είναι αυτή η οποία θα σας οδηγήσει. Λοιπόν, στο επόμενο που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι μία ντάμα, καρό, γη, φιλοδοξία, δύναμη. Εδώ μας μιλάει αυτή τη στιγμή για φιλοδοξία, για μεγάλη δύναμη, για μεγάλο κύρος, για φιλία, μια φίλη, μπορεί να είναι μια φίλη σας, μπορεί να είστε και εσείς, αλλά επειδή είναι το καρό, έχει να κάνει με τη γη, έχει να κάνει με το χτίζω, το δημιουργώ, έχει να κάνει με το χρήμα, έχει να κάνει ότι εσείς μπορείτε να καταφέρετε πολλά πράγματα μέσα λοιπόν από αρμονία, μέσα από αγάπη, μέσα από τη διέστησή σας και την ψυχική σας δύναμη και μέσα από οικονομικά πράγματα, μάλλον μέσα από οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να αποφέρουν και χρήματα, αλλά και σταθερότητα στη ζωή σας, αλλά και τη δική σας προσωπική ανάπτυξη. Το άλλο το οποίο βγαίνει και είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί, είναι ότι μπορείτε επιτέλους και ξεχωρίζετε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Αυτές εδώ πέρα οι διαδικασίες, αυτή εδώ πέρα η σειρά, σας βοηθάει να ξεχωρίσετε την αλήθεια, την ψέμα. Συντονίζεστε, προσέξτε, είστε το εξάρακι και συντονίζεστε πάρα πολύ με τη σελήνη. Νέα σελήνη κυρίως και πανσελήνο θα έλεγα, αλλά νέα σελήνη και έχουμε σελήνη στο ζυγό και στην Αφροδίτη που έχει να κάνει και με θέματα σχέσεων και κυρίως επικοινωνία. Όταν λοιπόν κατακτήσετε αυτά τα πράγματα, επικοινωνία, σταθερότητα, φροντίδα, υπομονή, διέστηση, ψυχικό, να βρω το πεπρωμένο μου, αλλά και την αγάπη, τότε
δεν σας σταματάει τίποτα. Ωραία, να τα μαζέψουμε, να πάμε στον επόμενο αριθμό για να δούμε γενικότερα τις επιρροές. Το ρίξιμό μας είναι αποκάλυψη δύναμης, λοιπόν, βάση ημέρας γέννησης. Μην μπερδευτείτε, ημέρα γέννησης και μόνο. Λοιπόν, το επόμενο. Το επόμενο είναι ο αριθμός 7. Εντάξει. Ο αριθμός 7 είναι ένας πολύ πνευματικός, πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν από τους πιο πνευματικούς, τους πιο ισχυρά πνευματικούς αριθμούς. Έχει να κάνει με το μύστη, τη διέστηση, το μυστήριο, οραματιστής, ένας κλειστός χαρακτήρας. Αδύναμα στοιχεία είναι η δυσκολία στην επικοινωνία και γενικότερα η εμπιστοσύνη απέναντι σε ανθρώπους. Εδώ λοιπόν, σαν μια γενικότερη έννοια, είναι ότι το μάθημά σας, η πρόκλησή σας είναι να βγείτε από την απομόνωση, να κοινωνικοποιηθείτε. Και αυτό που έχει να κάνει ο δρόμος 7 θα σας πάει εκεί που χρειάζεται να πάτε μέσα από τις ειδικές ενέργειες, είναι όταν εσείς αρχίζετε λοιπόν και κοινωνικοποιήσετε. Άρα, μία από τις δυνατότητες που σας δίνει ο αριθμός 7 πέρα από τα υπόλοιπα είναι και τις κοινωνικοποιήσεις και τις επαφές με τους ανθρώπους και συνήθως οι 7 γίνονται και δάσκαλοι. Οι 7 συνήθως γίνονται και δάσκαλοι, θεραπευτές, δάσκαλοι σε σχολείο κτλ. Καθηγητές, γιατί θέλουν να μοιράσουν αυτή τη γνώση και την ανησυχία τους. Όμως έχετε τη σοφία και την πνευματικότητα μέσα σας και όπου σας οδηγεί αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε το νοθείς ή νάουτχείς, είναι προσοχή στη θλίψη, γιατί όντως ο 7 μπορεί να γίνει πολύ καταθλιπτικός αριθμός και δεν είναι τυχαίο ότι το 7, τώρα να το πω τέλος πάντων, στην αριθμολογία ο αριθμός 7 πέφτει και στα ναρκωτικά. Λοιπόν, γιατί είναι η αναζήτηση που προσπαθεί να βρει να κάνει στη ζωή του. Είναι ένα δύσκολο γιατί σημαίνει περιορισμοί και εμπόδια. Όμως, εδώ τι σημαίνει? Σημαίνει να ψάξεις μέσα σου και να φέρεις αρμονία. Είναι ο λέον, σελήνη στο λέον που σημαίνει συνέστημα, να δεις αυτό το οποίο σε γεμίζει. Έχεις τη δύναμη λοιπόν να αλλάξεις το συναισθηματικό σου κόσμο. Αυτό είναι το πιο σοβαρό, αυτό είναι το πιο δυνατό και φυσικά να βγεις από τη θλίψη και την, ίσως και τη βία κιόλας. Επίσης, έχεις σαν ικανότητα το 6 κούπα, που το 6 κούπα σημαίνει ότι βγαίνω και ταξιδιώτη απομόνωση εδώ. Βγαίνω από την απομόνωση, έχω τη δύναμη για ευτυχία, για συνέστημα, για χαρά και για προστασία. Άρα λοιπόν, σας καλεί το αριθμό σας, η ημέρα γέννησής σας για χαρά και ευτυχία. Το οποίο είναι, να σας πω κάτι, είναι και πολύ, πάρα πολύ δυνατό. Η αγάπη είναι το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Έρχεται και λέει ότι βγες, γιατί έρχεται ο υπότης εδώ, ο υπότης μπαστούνι, που σημαίνει φίλος, αξιοπίστος φίλος, ή έχετε φίλους και σας αγαπάνε, μπορεί να έχετε ένα φίλο, δεν έχει σημασία, είστε εσείς, αλλά είναι δύο τα νομίσματα εδώ, το ένα είναι εσείς που πρέπει να βγείτε με δύναμη, με φωτιά, με αισιοδοξία στη ζωή για να κατακτήσετε, αλλά από την άλλη σημαίνουν και οι φίλοι οι οποίοι σας αγαπάνε πάρα πολύ και είναι εκεί να σας βοηθήσουν. Άρα αυτό που λέει για το 7 είναι έχεις πνευματικότητα, να την αντιληφθείς, έχεις διέστηση, υπάρχει απομόνωση. Βγες από την απομόνωση, δεν σημαίνει ότι θα βγεις με όλο τον κόσμο, θα βρεις αυτούς με τους οποίους ταιριάζεις, σελήνη, βγες από τη θλίψη, βγες από καταναγκαστικά πράγματα, η ευτυχία είναι στο δρόμο σου και να και εδώ πέρα η τόλμη και η δύναμη, διότι ο υπότης φωτιά είναι όντως πολύ παρορμητικός και δυνατός. Μπορείς να γίνεις σαν αυτόν, δεν λέμε ότι θα γίνεις κόπια, ακριβώς σαν αυτόν, μπορείς όμως να πάρεις κάποια χαρακτηριστικά του, έτσι. Το επόμενο, ο αριθμός, μισό λεπτό, όπα, είπαμε τον αριθμό 7, ναι, είναι ο αριθμός 8. Ο αριθμός 8 λοιπόν είναι ο δυνατός. Ένας δυνατός αριθμός, φιλοδοξία, οργάνωση, επιχειρήσεις, εντάξει. Αυτό που μπορεί να γίνει ο αριθμός 8 όμως είναι απλήστος και πολύ 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 σκληρός. Η πρόκληση είναι η εξισορρόπηση μεταξύ πνευματικού και υλικού κόσμου. Διότι συνήθως τα οκτάρια είναι πολύ κοινικά και δεν καταλαβαίνουν καθόλου από πνευματικά πράγματα και τα έχουν σχεδόν αποκλείσει. Εδώ λέει, μιλάει για την αγάπη, εδώ μιλάει ότι γενικότερα για αξιοπρέπεια και επίσης μιλάει και για οικονομική δύναμη, αλλά θα πρέπει, επειδή το 8 γίνεται και το άπειρο, να το γυρίσω έτσι, γίνεται και ο αριθμός του απείρου, σημαίνει εξισορρόπηση ή και έτσι όπως είναι, να σου το εξηγήσω και διαφορετικά. Αυτό γίνεται ο κάτω κόσμος, ο κάτω κύκλο είναι ο κάτω κόσμος και πάνω είναι ο πάνω κόσμος, γιατί και τα δύο είναι δύο κύκλοι οι οποίοι ενώνονται. Και σας μιλάει λοιπόν για πνευματικότητα και για εξισορρόπηση αυτών των πραγμάτων. Άρα έχουμε εξισορρόπηση. Το πρώτο δυνατό σας κομμάτι. Το δεύτερο είναι το ingos, ένα σύμβολο, το οποίο ταιριάζει με το 8 αν το παρατηρήσετε,
που έχει να κάνει με τα νέα ξεκινήματα, προστασία, υδροχό στον εγώκερο, ουρανό στον εγώκερο και σελήνη, η τελική κρίση, ένστικτα, επιθυμίες και είναι ο κύκλος της μετατροπής. Σημαίνει ότι αλλάζω. Έχω τη δύναμη να αλλάξω τη μοίρα μου και το πεπρωμένο μου. Έχω τη δύναμη να αλλάξω πράγματα στη ζωή μου προς το θετικό πάντα. Εννοείται έτσι, βέβαια, και προς το αρνητικό. Ξέρετε τώρα που έχει ροπή ο καθένας, αλλά εδώ μιλάμε για θετικά πράγματα. Το επόμενο είναι που χρειάζεται να προσέξετε να έχουν βγει πάλι τα χρήματα. Είναι το 10 καρό από τις πολύ καλές κάρτες γενικότερα, ευημερία, άνοδος και ευκαιρίες και καριέρα και όφελος και ιδίλιο. Όλα τα έχει. Πραγματικά όλα τα έχει. Και μπορεί αυτό το νούμερο, επειδή είναι καρμικό, είναι ανάλογα με τις πράξεις, ελκύω πράγματα, αλλά πρέπει να μάθω και πώς να ενεργοποιήσω το νόμο του κάρματος. Αυτό προέρχεται μέσα από αλλαγή ενέργειας και από αλλαγή σκέψεων και πεποιθήσεων. Σε πρώτη φάση. Ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο, η δεύτερη επιλογή, μάλλον η κάρτα η επόμενη που έχει να μας πει είναι ο τρελός. Παίρνω ρίσκα, προχωράω, κάνω πράγματα, μαζεύω σοφία και εμπειρίες από τη ζωή γενικότερα, εμπιστεύομαι τη ζωή για να κάνω πράγματα και να διακινηθώ. Όχι να διακινηθώ, να ρισκάρω και να κάνω αυτά τα οποία θέλω εγώ και γεμίζουν τη ζωή μου και με φέρνουν σε μια ισορροπία. Εντάξει. Αυτή είναι η δύναμή σας, η εσωτερική δύναμη για το 8. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Ωραία. Ένα λεπτάκι, να το βάλουμε και μέσα εδώ. Ωραία. Για να επιλέξουμε. Ο επόμενος αριθμός είναι ο αριθμός 9. Όσοι έχετε γεννηθεί 9, ημέρα 9η. Εντάξει. Είναι ο μύστης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μπει βαθιά στα πνευματικά νοήματα. Διαισθητικός, έχει εσωτερική δύναμη, μεγάλη φαντασία, ψυχικά γνωρίσματα, έτσι, και χαρίσματα. Πολλές φορές απογοητεύεται από τον κόσμο, μπορεί να γίνει απροσδόκητο στα δύσκολα εμπόδια και λίγο να τα βάλει κάτω, ας το πούμε, να κάνει πίσω, να μην έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Αλλά όμως πρέπει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Αυτό το οποίο κυρίως βγαίνει είναι ότι κυρίως το 9, τώρα δεν φαίνεται εδώ γιατί είναι πολύ μικρά ίσως γράμματα, είναι ότι θα περάσει μέσα από όλα τα 9, τις 9 δυσκολίες, τα 9 κλειδιά, τα οποία έχει να κάνει με την ανεξαρτησία, με τις σχέσεις, τη δημιουργικότητα, την ανακάλυψη, την ελευθερία, υπευθυνότητα, σοφία, ισχύς και ολοκλήρωση. Αυτά λένε εδώ πέρα, όλα αυτά θα τα περάσει. Γιατί θα πρέπει να γίνει δυνατός δυνατή, εσείς που έχετε τον αριθμό 9 σε ημέρα γέννησης, θα πρέπει να περάσετε από αυτά τα δυνατά κομμάτια. Εντάξει, και προσέξτε, αν τώρα έχετε και ημέρα 9 και βγαίνει και ο δρόμος 9, ή έχετε αριθμό ψυχής 9 ή αριθμό ολοκλήρωσης λέγεται ή πεπρωμένου 9, εκεί φανταστείτε τι γίνεται λοιπόν. Ο ρούνος που βγαίνει είναι το Εβάζ, είναι άμυνα, προστατευτικές δυνάμεις, έχετε προστασία, ένα ωραίο σύμβολο, που όμως οτιδήποτε καθυστέρει είναι η θέληση του Θεού, γιατί μιλάμε για πνευματικότητα, ευλογία και είναι μια περίοδος γενικότερα δοκιμασίας, αλλά αυτή η δοκιμασία δεν έχει ως σκοπό να σας ρίξει σας κάτω ψυχολογικά, έχει ως σκοπό να σας περάσει μέσα από όλα τα κλειδιά και από όλους αυτούς τους κύκλους να εμψυχωθείτε, να γίνετε πιο δυνατοί δυνατές. Το επόμενο είναι πολύ ωραίο, είναι το 2, είναι ο Ερμής, είναι η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και συνεργασία. Θα απογοητευτείτε από κάποιους ανθρώπους, αλλά και από κάποιους άλλους ανθρώπους πραγματικά θα σας γεμίσουν. Συναντήσεις, ταξίδια, δώρα, πρόοδος, φιλία, όλα αυτά είναι εκεί, εφόσον βέβαια και εσείς ανοιχτείτε και ανακαλύψετε αυτή τη δύναμη την οποία έχετε. Δηλαδή να ξεπερνάτε τις δυσκολίες και πώς θα γινόταν διαφορετικά. Εδώ βγαίνει το 5 ξυφών και το 5 ξυφών σημαίνει πολεμά. Προφυλάσσομαι, Κρόνος, βέβαια υπάρχουν και εχθροί, υπάρχουν και άνθρωποι, θα ιτηθούμε, δεν μπορούμε να νικάμε για πάντα στη ζωή, σε όλα τα κομμάτια, θα φάμε και την ήττα μας, αλλά όμως τι σημαίνει, με σωστό χειρισμό από ιτημένους γινόμαστε νικητές. Όταν λέω σωστό χειρισμό, σημαίνει πάντα και η κατάσταση του μυαλού, γιατί εδώ είναι το μυαλό, πώς βλέπω τα πράγματα, πώς τα ζυγίζω, χάνω ή κερδίζω, είναι ανάλογα ο καθένας πώς το βλέπει, μπορούμε να κρατήσουμε τα θετικά, ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι ένας χωρισμός. Οκ, χωρίσατε. Αυτό πονάει πολύ. Έχετε συναχωρηθεί. Μήπως όμως αυτός ο χωρισμός έπρεπε να γίνει ώστε εσείς να πάτε κάπου αλλού, να κοιτάξετε κάτι άλλο, να σωθείτε, να γλιτώσετε ίσως από κάτι δύσκολο. Απλά λέω κάποια πραγματάκια. Ωραία λοιπόν. 9 λοιπόν, πολύ δυνατό και αυτό. Να συνεχίσουμε. Ωραία.
Να πάμε στο επόμενο. Το επόμενο έχει να κάνει με τον αριθμό 10. Όσοι έχετε γεννηθεί ημέρα δεκάτη. Καρμικός αριθμός είναι καθαρά μαθήματα ζωής. Είναι κάρμα, είναι ολοκλήρωση και είναι ο αριθμός της αναγέννησης και της αλλαγής. Να το φέρω να το δείτε λίγο εδώ. Είναι ο αριθμός της αναγέννησης και της αλλαγής. Εντάξει. Έχετε έρθει λοιπόν να αποκτήσετε πείσμα και να αναγεννηθείτε από όλες τις δυσκολίες που εσείς μπορεί να αντιμετωπίζετε. Αντίστοιχα στους ρούνους είναι το αλγίζ ή αλγκάζ και όλες λέγεται προστασία και ανάπτυξη. Σκορπιός, πλούτονα στο σκορπιό, καρμικά γεγονότα βεβαίως και εδώ πέρα όπως έχουμε σελήνη, νέες ευκαιρίες. Πνευματικός πολεμιστής, μισό λόγο να κάνει καλό ζουμ, πνευματικός πολεμιστής και νέες ευκαιρίες για εσάς. Δηλαδή να αναπτύξετε την πνευματικότητά σας και τότε θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα για το τι συμβαίνουν και γιατί πρέπει να συμβαίνουν και για το λόγο τον οποίο συμβαίνουν σε εσάς. Εδώ μας βγαίνει μία κουπάτη, μία ρίγισσα, μπορεί να είστε εσείς ή κάποιος φίλος σας, έχει να κάνει με τον έρωτα, έχει να κάνει με την ευτυχία, Αφροδίτη θέλει το καλό σου ή είστε εσείς που σημαίνει όρημη, δίκαιη, ζεστή, καλοσυνάτη, μια ψυχή πολύ έτσι αγαπητή. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της δικής σας επιτυχίας για να μπορέσετε να προχωρήσετε παρακάτω στη ζωή. Εδώ είπαμε κάνουμε αποκαλύψεις. Λοιπόν, και το επόμενο που έρχεται, έχει βγει ένα 7, είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός, σημαίνει 7η γενιά, χάρισμα, τύχη, μπορείτε αυτά που ονειρεύεστε να τα πετύχετε, αρκεί όμως να έχουν και μία υλική υπόσταση, δηλαδή να είναι τα όνειρά σας να είναι προσβάσιμα, να υλοποιούνται, να μην είναι κάτι πάνω σχάρι, θέλω να γίνω αστροναύτης ας πούμε, εντάξει, okay. Είπαμε normal πράγματα. Τα όνειρα τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν και επίσης σημαίνει και χάρισμα, κάτι έχετε εσείς κληρονομήσει σαν χάρισμα, με κάτι ασχολείστε. Χάρισμα τώρα μπορεί να είναι, τι να σας πω, να είναι η τηλεπάθεια, να είναι το medium, να είναι ασχολούμαι με αστρολογία, με αριθμολογία, με ταρό, με ρούνους, με κρυστάλλους, με θεραπείες. Χάρισμα μπορεί να είναι, έχω το χάρισμα της μαθηματικής σκέψης. Χάρισμα μπορεί να είναι, γιατί υπάρχουν αρκετά χαρίσματα. Χάρισμα είναι, έχω ένα πολύ γυμνασμένο σώμα. Χάρισμα είναι, είμαι καλλιτέχνης. Χάρισμα είναι ότι έχω το χάρισμα, ξέρω εγώ, της επικοινωνίας. Εξαρτάται ο κάθε άνθρωπος με το τι έχει πάρει από παλαιότερες γενιές στο DNA του και έχει ενσωματωθεί. Όμως έχετε πολλές δυνατότητες, πολλά εφόδια και εσείς. Είπαμε, μιλάμε για αποκάλυψη, ημέρα γέννησης, ποια είναι τα εφόδια, ποια είναι η δύναμή σας σε αυτή τη ζωή μέσα από την ημέρα γέννησης. Η ημέρα γέννησης αποκαλύπτει. Αριθμός 11. Όσοι έχετε γεννηθεί στη ημέρα 11η που λέμε. Είναι ο αγγελιαφόρος. Είναι ο αγγελιαφόρος του φωτός, διαισθητικός, οραματιστής, πνευματικός, βαθιά σκέψη. Τα δύναμά του είναι ότι πολλές φορές εγκαταλείπει εύκολα, ανυπόμονος, τον πιάνει κατάθλιψη, έχει δυσκολίες στην επικοινωνία με τους ανθρώπους και οργή. Πολύ οργή, διότι το νευρικό του σύστημα είναι πολύ έτσι ηλεκτρισμένο, ας το πούμε, και χρειάζεται να κάνει πράγματα για να μπορέσει να βγει. Λοιπόν, όμως αυτό το οποίο χρειάζεται να δει είναι η εσωτερικότητά του και η πνευματικότητά του και να ζει πάντα προς το θετικό, με θετικό τρόπο. Τώρα, πώς θα το καταφέρει κάποιος αυτό, εντάξει. Λοιπόν, είναι και στο χέρι του καθενός. Στους ρούνους, λοιπόν, ένα πολύ ωραίο σύμβολο είναι το φεχού, η φιμπού λέγεται κιόλας, είναι ιδιοκτησία, συντήρηση, εκπλήρωση πραγμάτων. Εντάξει, αμοιβές, υλική και πνευματική τροφή. Σας καλεί, είναι και της προστασίας βέβαια, σας καλεί όμως να κάνετε μία έρευνα στη ζωή σας, πνευματική και υλική, και να δείτε τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία εσάς σας καλύπτουν και σας γεμίζουν στη ζωή, έτσι. Λοιπόν, διότι είναι, χρειάζεται. Και βέβαια υπάρχει ένα μάθημα, τι χρειάζεται να διδαχτώ. Από κάθε κατάσταση που περνάτε, τι χρειάζεται να διδαχτώ. 6. Λοιπόν, εδώ σημαίνει αρμονία, καλή διάθεση, δίδυμη σαν ζώδιο από πίσω το οποίο υπάρχει, αρμονία και επιτυχία. Επιτυχίες έρχονται εφόσον κατακτήσετε ένα καρμικό κομμάτι, γιατί είναι ο αριθμός 6 και είναι καρμικός αυτός ο αριθμός, και κυρίως μέσα από σχέσεις με ανθρώπους και καλή επικοινωνία, αλλά και πάθος για τη ζωή. Και βεβαίως, πολύ καλό και αυτό, νέα ξεκινήματα, ένας καλός Ιωνός, ωφέλη, αναζήτησε. Εδώ σου λέει αναζήτηση και θα λάβεις. Είναι εντολή Θεού. Είπαμε, αγγελιαφόρος του φωτός βγαίνει εδώ πέρα, μεταφέρει το μήνυμα του Θεού, σου λέει λοιπόν ότι αναζήτησε και θα το κάνεις. Θα δυναμώσεις και θα γίνει. Πολύ ωραίο το μήνυμα.
Ωραία λοιπόν. Ημέρα γέννησης. Κάνουμε λοιπόν το άνοιγμα ημέρα γέννησης και ανά ημέρα ο καθένας που έχει γεννηθεί τι δυνάμεις έχει και αποκαλύπτουν. Αριθμός τώρα. Οπα. Είπαμε το 11. Ένα λεπτό γιατί τα μπέρδεψα εδώ. Αμάν, τα μπέρδεψα. Συγχωρήστε με. Δώστε μου ένα λεπτό να βρω τον αριθμό 12. Και είναι εδώ, ο αριθμός 12. Λοιπόν, ο αριθμός 12 είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός όσο έχετε γεννηθεί 12 ημέρα 12. Όχι μήνες, όχι δρόμος ζωής, μόνο ημέρα γέννησης. Είναι ένας θεϊκός αριθμός, σημαίνει πνοή του Θεού, ανήκει σε αυτή την κατηγορία και σημαίνει πνευματική γνώση και φυσικά συμβολίζει και τους 12 Αποστόλους αλλά και την καλή είδηση. Είναι η επικοινωνία που έχετε εσείς με τον ανώτερο εαυτό και την αγάπη σας για το πνευματικό κομμάτι. Αυτό είναι και μία από τις δυνάμεις σας. Το επόμενο από τους ρούνους είναι το Wanzo, χαρά, φως, αρμονία. Ήλιος στον καρκίνο, καρκίνος, δύναμη, κατανόηση, νέες ενέργειες, έτσι, νέες ενέργειες και νέα πνευματική διάβια, νέα πράγματα λοιπόν, νέες καταστάσεις στο πνευματικό κομμάτι. Πολύ καλό λοιπόν, και αυτό το οποίο βγαίνει είναι το ουρανός. Αλλαγές, ελπίδα, εντάξει, αναπάντεχο, ευχάριστα νέα. Ο ουρανός και εδώ είναι ένα πνευματικό σύμβολο, είναι το 5 καρό. Το 5 καρό σημαίνει χτίζω και κάτι σταθερό. Χτίζω μία πνευματική βάση, μία υλική βάση. Άρα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε σταθερότητα στη ζωή σας, να φέρετε τη σταθερότητα στη ζωή σας. Και το επόμενο το οποίο μας έρχεται, σαν ένα μήνυμα πολύ καλό, είναι ο υπότης, πεντάκτινο, μαγνητικός, με το δικό του ρυθμό, ιδιαίτερος, έχει βάλει σκοπό λοιπόν εδώ πέρα να πάει με το δικό του ρυθμό, αλλά να φέρει τα καλά νέα και την επιτυχία. Συντονίζεστε με αυτή την όμορφη δυνατότητα. Ωραία λοιπόν, να προχωρήσουμε. Και να πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, ο αριθμός, όπα. Έχουμε λοιπόν τον αριθμό, μη συγχωρέστε με να τον βρω. Ο αριθμός λοιπόν 13. Ο αριθμός 13 έρχεται να μιλήσει για καρμικά μαθήματα. Ένας καρμικός αριθμός μαθήματα ζωής είναι παρεξηγημένος, όμως συνδέεται με την δυνατότητα, είναι απαιτητικός, που σημαίνει θα βρεις εμπόδια, αλλά μπορείς να γνωρίσεις την ευτυχία. Θα τα ξεπεράσεις και είναι ο αριθμός που φέρνει ναι μεν δυσκολίες, αλλά πρέπει να παλέψεις. Άρα σημαίνει εδώ ότι ξεπερνάω τα εμπόδια, αλλά θα κάνω προσπάθεια. Αλλά θα κινήσω εκείνες τις διαδικασίες, ώστε το κάρμα μου να γίνει θετικό και να αλλάξει. Στους ρούνους σημαίνει να μια πολύ όμορφη εικόνα, είναι το ζέρα, σημαίνει συγκομιδή, έφορη εποχή και επιτυχία. Είναι ένα ευνοϊκό σύμβολο το οποίο μπορεί να φέρει πολύ καλές προοπτικές, ελπίδες και σχέδια. Τίποτα δεν έχει χαθεί λοιπόν για εσάς. Στο επόμενο είναι το 3 καρό, ζυγό στο ζώδιο, ικανότητα, αμοιβές, συνεργασίες, ανάπτυξη, είναι η δύναμή σας. Και επίσης σας δίνει και μια ιδιαίτερη δυνατότητα να γίνετε πάρα πολύ καλή, ικανή στο επαγγελματικό κομμάτι. Το επόμενο λοιπόν που μας έρχεται είναι, ναι, στη ζωή έρχονται ξαφνικά πράγματα, ξαφνικά γεγονότα, αλλάζουν απότομα, νέες μορφές που δημιουργούνται. Είπαμε όμως ότι εδώ εξετάζουμε το κομμάτι των δυνατοτήτων, που σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα μετά από κάτι πολύ δύσκολο να ξαναχτίσετε. Προσέξτε, το επαναλαμβάνω, με κάτι δύσκολο που είναι το 13, που είναι και δύσκολο, σημαίνει και ένα τέλος, έχετε τη δυνατότητα να ξαναχτίσετε σε γερές βάσεις κάτι καινούριο. Ωραίο. Πολύ ωραίο λοιπόν. Να τα μαζέψω λιγάκι. Ωραία. Και να πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, για να τα φέρω λίγο στην άκρη αυτά, να κάνω λίγο χώρο, να συνεχίσουμε με τους αριθμούς μας, και ο επόμενος αριθμός, ο οποίος, θα φέρω ένα λεπτό για να υπάρχει χώρος εδώ, ο επόμενος αριθμός ο οποίος εξετάζουμε είναι ο 14. Ο 14 είναι από τους καρμικούς αριθμούς, είναι μαθήματα ζωής και έχει να κάνει με την ψυχή, που φέρνει πληροφορίες, και γενικότερα ο 14
έχει να κάνει με τη ζωτικότητα, το ελεύθερο πνεύμα και μακριά από εθισμούς και ξεφεύγω από καρμικό εγκλωβισμό. Λοιπόν, το βάζω εδώ πέρα λοιπόν και να προχωρήσουμε στο επόμενο, στο σύμβολο δηλαδή, το οποίο το σύμβολο είναι το κάνω, έτσι λέγεται, χείρον στους διδύμους, μιλάει για θεραπεία, έχει να κάνει με το άρμα στα ταρό, πνευματική διάβια είναι η δύναμή σου. Ρίξε φως γενικότερα στα γεγονότα και να κατανοήσεις γενικότερα τις, ό,τι δημιουργείται στη ζωή σου και τι μηνύματα θέλει η ζωή σου να σου περάσει. Ωραία. Στο επόμενο, το οποίο βλέπουμε τώρα εδώ, τις δυναμικές γενικότερα, okay, έχουμε έναν Ερμή. Ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία, είναι το 3, είναι καλός αριθμός, όμως σου μιλάει για επιλογές και τη δυνατότητα επίλυσης των εσωτερικών συγκρούσεων, των συγκρούσεων οι οποίες δημιουργούνται στη ζωή σου. Επίσης είναι μπαστούνι, πράγμα που σημαίνει και φωτιά, σημαίνει και δύναμη και ενέργεια. Έχεις όλη την ενέργεια, όλη τη δύναμη να ξεπερνάς αυτά τα εμπόδια. Δεν είναι, επίσης δεν είναι τυχαίο που βγαίνει μπαστούνι, εδώ είναι φωτιά, φωτιά δηλαδή η φωτιά, η δύναμη της ενέργειας του να ξεπερνάω τα προβλήματα τα οποία γενικότερα δημιουργούνται στη ζωή μου. Λοιπόν, το επόμενο που έχει να σου πει σαν δύναμη η οποία έχεις είναι το 7. Πολύ σημαντικός αριθμός, ξύφι, είναι οι προδοσίες της ζωής. Έχεις τη δυνατότητα να μην προδίδεις τους φίλους σου, τους φίλους της γενικότερα, το περιβάλλον σου. Ένα λεπτό να το φέρω και λίγο πιο έτσι κοντά για να τα βλέπετε. Λοιπόν, οι προδοσίες, η ικανότητα να ξεπερνάς προδοσίες, η δυνατότητα η οποία έχεις να ξεπερνάς εμπόδια. Το 7 είναι ένας πνευματικός αριθμός και μέσα από αυτή τη δυνατότητα σου δίνεται να ξεπερνάς πολύ εύκολα όλα αυτά τα οποία μπαίνουν ως εμπόδιο και σε εμποδίζουν να προχωρήσεις. Οκ, okay, αυτές είναι οι δυνατότητες. Ωραία, για να προχωρήσουμε. Ένα λεπτό. Για να προχωρήσουμε στο επόμενο αριθμό, να τα μαζέψω αυτά. Ο επόμενος αριθμός είναι ο αριθμός 15, έτσι. Ο 15 είναι, λέγεται μαγικός αριθμός, σημαίνει ανώτερη γνώση, συμβολίζει τον άνθρωπο που έχει έναν πολύ έντονο μαγνητισμό, πολύ ισχυρή αναζήτηση της αγάπης και φυσικά εννοείται, τέλος πάντων, και ονομάζεται ο γιατρός με τα γυμνά χέρια. Έχετε τη δυνατότητα να γίνετε πραγματικά θεραπευτές στη ζωή σας, όχι μόνο σαν επάγγελμα, αλλά γενικά σαν δυνατότητα για απέναντι στους ανθρώπους να τους υποστηρίζετε. Το σύμβολο το οποίο βγαίνει το 15 είναι η δύναμη του πνευματικού πολεμιστή, ένα πολύ όμορφο σύμβολο, δία στον τοξότη, τοξότη σαν ζώδιο, πνευματικός πολεμιστής, σημαίνει θέληση και δύναμη, ενέργεια και αισιοδοξία. Αυτές είναι οι δυνατότητές σας, αυτές είναι οι αποκαλύψεις που αποκαλύπτονται μέσα από την ημέρα της γέννησής σας και έρχεστε με αυτές τις δυνατότητες για να ξεπερνάτε τα εμπόδια. Το επόμενο το οποίο θα έρθει να σας πει σαν ένα μήνυμα είναι ένα 5, ένα πεντάρι που ταιριάζει και με αυτό. Έχετε ανταγωνιστές, θα έχετε στη ζωή σας ανταγωνιστές, αλλά μπορεί να τους ξεπεράσετε. Έχετε και πώς θα τους ξεπεράσετε μέσα από, όχι στεναχώρια, μέσα από θετικό τρόπο, μέσα από καλή υγεία, μέσα από επιμονή, ως πολεμιστές. Πολεμάτε δηλαδή και τα καταφέρνετε. Έχετε τη δύναμη και τα καταφέρνετε. Το επόμενο το οποίο έχουμε, πάλι ως δύναμη, είναι πολύ καλό, είναι μια βασίλισσα κούπα. Η βασίλισσα είτε αφορά εσάς, είτε, δηλαδή μπορεί να αφορά το οροσκόπο σας, μπορεί να αφορά το ζωδίο σας, μπορεί να αφορά το μεσουράνι, μπορεί να αφορά εσάς σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή την οποία κάνουμε το άνοιγμα και είναι από εδώ και πέρα, έτσι ισχύει για πάντα, ζώδια του νερού, καρκίνος και έχει να κάνει με τις σχέσεις. Είστε ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος. Αν είστε άντρας, σημαίνει ότι υπάρχει μία γυναίκα στη ζωή σας η οποία σας αγαπά, σας προστατεύει και είναι εκεί για να σας βοηθήσει, να σας φροντίσει, να σας δώσει συμβουλές, οι οποίες συμβουλές είναι μέσα από αγάπη. Έχετε δηλαδή τη δύναμη της αγάπης, τη δύναμη του πολεμιστή, τη δύναμη των χεριών, την ανώτερη γνώση να μάθετε πράγματα, δηλαδή πώς ισχύουν οι καρμικοί νόμοι, τι γίνεται, αστρολογίες, αριθμολογίες και φυσικά εννοείται με τη θέλησή σας και τη δύναμή σας και το θετικό και με θετικό τρόπο μπορείτε να ξεπεράσετε τα εμπόδια σας. Ωραία, πολύ. Είναι η δύναμή σας, έτσι, αυτό εξετάζουμε τώρα. Τι σας δίνει ψυχική δύναμη και αντοχή γενικότερα.
Επόμενο νούμερο. Λοιπόν, πηγαίνουμε στον αριθμό 16. Ιδιαίτερος αριθμός. Δείτε το εδώ. Πανέμορφες κάρτες, έτσι. Λοιπόν, 16, καρμικός αριθμός, σημαίνει μαθήματα ζωής. Το 16 έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει να κάνει με την αγάπη. Καθαρά με την αγάπη. Όταν εμφανίζεται αυτός ο αριθμός, σημαίνει ακατανόηση της πνευματικότητας, να το φέρω πολύ κοντά να το δείτε, και της καρμικότητας. Διότι μπορείτε να γίνετε ένας μεγάλος μύστης. Εντάξει, αυτό ισχύει για γυναίκες και θα το φέρω πολύ πολύ κοντά να το δείτε. Λοιπόν, μεγάλος μύστης, άρα κατανοώ όλες εκείνες τις δυναμικές που υπάρχουν όσο αναφορά στο κομμάτι των πνευματικών νόμων. Τι γίνεται δηλαδή κάτω το τραπέζι, έτσι. Ένα πολύ ωραίο σύμβολο, κόκκινο, πολύ δυνατό, το μπερκάνα, έτσι λέγεται, ανάπτυξη και αναγέννηση. Ποσειδώνα στον τοξότη που δίνει πολύ μεγάλη διέστηση, τοξότης, η αυτοκράτηρα στα ταρό, εξέλιξη και είναι ένα πολύ πρωτοπόρο σύμβολο και άνθηση. Έχετε τη δυνατότητα της πρωτοπορίας, της δυναμικής και να γεννάτε νέες ιδέες και με αυτές τις ιδέες να βγαίνετε και να ξεπερνάτε και τα προβλήματά σας. Σημαντικό, πολύ ωραίο. Για να δούμε τι άλλη συμβουλή μας δίνουν εδώ πέρα. Και η επόμενη συμβουλή μάλιστα είναι το εξής. Πολλές φορές στη ζωή σας έχετε νιώσει απώλεια, ντροπή, δυστυχία κτλ. Εδώ λοιπόν δείχνει το 9 κλείσιμο κύκλων, είναι το 9 σπαθί, το οποίο μιλάει για τη δυναμική σας, ώστε να δώσετε ενδιαφέρον λοιπόν στη ζωή σας, έτσι. Μιλάμε εδώ για ενδιαφέρον. Ευαισθησία, διέστηση, αλλά η ζωή σας μπορεί να δώσετε στη ζωή σας ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό το οποίο σας ελκύει, τι είναι αυτό το οποίο σας αρέσει, έτσι. Και το επόμενο είναι οι εραστές. Μια πολύ ωραία κάρτα. Αποφάσεις βέβαια στη ζωή, επιλογές τρόπου ζωής, δίδυμοι εδώ κρύβονται, ευλογία όμως είναι τα χερούβιν, αλλά και αγάπη και έρωτας. Έχετε την τύχη. Γιατί τι μιλήσαμε, για την αγάπη εδώ, έτσι. Γιατί έχουμε το 6 εδώ μέσα, σωματώνεται. Και τι έχουμε πει, το 6 είναι ο αριθμός της αγάπης. Άρα έχετε και την εύνοια το να σας αγαπάνε, να αγαπάτε, να ερωτεύεστε και να σας ερωτεύονται. Αυτά είναι πολύ ισχυρά δυναμικά πεδία τα οποία ανοίγονται μπροστά σας. Αργεί να το πιστέψετε. Αν λέτε όχι, δεν ισχύει, δεν συμβαίνει, τότε δεν θα γίνει φυσικά. Ωραία, προχωράμε λοιπόν. Επόμενος αριθμός, ο αριθμός 17, άλλος ιδιαίτερος, ειδικός, θεϊκός αριθμός λέγεται η πνοή του Θεού, ελπίδα και προστασία. Η δύναμή σας είναι η ελπίδα και η προστασία και η πίστη για το μέλλον και χρειάζεται φυσικά θάρρος και είναι ένας ευλογημένος αριθμός. Ο αριθμός 17 μας κάνει 8 και είναι όπως ξέρετε και στα ταρό, συνδέεται με το αστέρι. Με το μαγικό μας σύμβολο εδώ πέρα, να το πούμε έτσι, είναι το AWAS, έχει να κάνει με τις σχέσεις, την κίνηση, ένα πολύ ωραίο σύμβολο δείτε, την πρόοδο γενικότερα, είναι οι εραστές, εγώκερος, Κρόνος στον εγώκερο και ο ήλιος από πίσω το σύμβολό του, είναι η κίνηση, η μεταφορά, η μετακίνηση και γενικά η πρόοδος. Άρα, αυτό το οποίο σας λέει είναι πρόοδος, προστασία, ευλογία και πρόοδος, σημαντικές αποκαλύψεις για την ημέρα γέννησής σας, τον αριθμό σας. Αυτό το οποίο επίσης βγαίνει είναι βεβαίως, υπάρχουν απογοητεύσεις στη ζωή, υπάρχει θυμός, άμυνα, δύσκολοι άνθρωποι, αλλά σκεφτείτε όμως το θετικό, γιατί εδώ βγαίνει το θετικό. Στόχοι, λογική, η δύναμή σας είναι η λογική σας, έτσι, είναι η συμφιλίωση, υπάρχει το ερωτικό κομμάτι εδώ και επίσης και ταξίδια, που και εδώ σημαίνει μετακίνηση και σημαίνει και ταξίδια, προχωράω. Άρα λοιπόν μέσα από λογική και συνεργασίες είναι το δυναμικό σας στο οποίο μπορείτε να προχωρήσετε στη ζωή. Και το επόμενο το οποίο θα βγει είναι okay, έχω τη δυνατότητα να βγαίνω από εγκλωβισμούς και φυλακές οι οποίοι μου βάζουν άλλοι άνθρωποι. Εγώ σημαίνει εδώ δεν θα πέφτω σε παγίδες, δείτε εδώ, δεν πέφτω σε παγίδες, φεύγω την παγίδα και βρίσκω την δυναμική μου, βρίσκω τη ροή μου, βρίσκω το δρόμο μου τελικά. Βρίσκω αυτό το οποίο εμένα τελικά με εκφράζει και μου δίνει ελπίδα και δύναμη για να προχωρήσω. Συγκλονιστικό, πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στα επόμενα. Ωραία. Να τα βάλω μέσα. Επόμενος λοιπόν αριθμός, ένα λεπτάκι θα μου δώσετε. Ωραία. Επόμενος αριθμός 18. Πολύ ιδιαίτερος αριθμός, πολύ έντονος αριθμός. Όσοι έχετε γεννηθεί, ημέρα, μην μπερδευόμαστε, ημέρα 18. Είναι μαγικός αριθμός, σημαίνει ανώτερη γνώση,
όμως σχετίζεται με τη δραστηριότητα, τη φαντασία και η δόνηση ενός καλού θεραπευτή ή συμβούλου. Αυτός ο οποίος δίνει συμβουλές και γαλήνει στη ζωή σας. Άρα λοιπόν έχετε τη δυνατότητα με το προαίσθημα, με τη διαίσθηση, με τη δυναμική σας να προχωράτε και να ξεπερνάτε εμπόδια. Στο σύμβολάκι μας εδώ είναι η ροή, είναι το λαγκούζ, η λαγκάζ, λαγκούζ, ροή, νερό, άγνωστες πνευματικές ισχυρές δυνάμεις. Ένα σύμβολο ενεργοποίησης των δυνάμεων, έτσι, εμπειρία ζωή και συναισθήματα. Εξαρτάται με τα συναισθήματα και φυσικά υπάρχει εδώ πολύ έντονο αυτό που λέμε η διαίσθηση. Άρα τα δυνατά σας σημεία είναι εδώ λοιπόν βγαίνει η διαίσθηση. Στο επόμενο. Για να δούμε τι άλλο δυναμικό σας δίνει. Ωραία, λοιπόν. Έρχεται λοιπόν να μιλήσει και να σας πει για λογική, για στόχους, για συνεργασίες, με γνωριμίες με ανθρώπους, συμφιλιώσεις, δηλαδή να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο της συμφιλίωσης, είναι προς το ατού σας και ταιριάζει αυτό και με τη ροή του νερού γενικότερα, γιατί το νερό είναι ευαίσθητο, παρόλο εδώ το οποίο έχουμε σπαθεί, και στο οποίο σημαίνει μαζί. Ωραία λοιπόν, και το επόμενο που βγαίνει ένας ήλιος. Αισιοδοξία, δύναμη, προστασία, τύχη, όλα αυτά είναι στη δυνατότητά σας εσείς να τα ενεργοποιήσετε και να προχωρήσετε στη ζωή σας. Εντάξει, από εσάς εξαρτάται να τα ενεργοποιήσετε αυτά τα πράγματα, κατανοώντας αυτές τις δυναμικές και αλλάζοντας τις πεποιθήσεις σας και αυτά τα οποία γενικότερα μπορείς να πιστεύετε. Ωραία. Πιστεύετε, ενώ δηλαδή να πιστεύετε σε θετικά πράγματα, να πιστεύετε ότι τα πράγματα αλλάζουν, να πιστέψετε ότι μπορούμε τη μοίρα μας να την επηρεάσουμε, έστω σε ένα επίπεδο. Επόμενος λοιπόν αριθμός, μην κάνω κανένα λάθος, είναι το 1911. Ιδιαίτερος αριθμός, καρμικός αριθμός, σημαίνει μάθημα ζωής, λοιπόν, και έχει τη δόνηση που είναι συνδεδεμένη με τη δύναμη και την εκπλήρωση των επιθυμιών. Θα το φέρω λίγο εδώ. Ο 9, ένας αριθμός ανώτερης γνώσης. Άρα, εάν να το φέρω κοντά-κοντά, κοιτάξτε, γιατί έχουμε εξαιρετικό zoom, οπότε μπορεί να το δείτε. Άρα, λοιπόν, εάν προσέξετε τον εγωισμό σας, αντιληφθείτε τα μαθήματα ζωής και φτάσετε σε μια ανώτερη γνώση. Τώρα, ο καθένας πώς θα φτάσει σε ανώτερη γνώση, εξαρτάται από κάποιος να μελετήσει, να αρχίσει να ξεκινάει κάτι, να κάνει θεραπείες, να ασχοληθεί με κρυστάλλους, με κίνο, μετάλλο, με ενέργειες και δεν ξέρω τι άλλο. Τότε αρχίζετε και κατανοείτε μια άλλη πραγματικότητα. Είναι πραγματικά σαν το Matrix. Αν έχετε δει την ταινία Matrix, είναι ποιο χαπάκι θα πάρει, το μπλε ή το κόκκινο. Και ξαφνικά ξυπνάτε και αρχίζετε και λέτε, πώς γίνονται έτσι τα πράγματα, πώς λειτουργούν αυτοί οι νόμοι. Εδώ είναι η αφύπνιση λοιπόν. Εντάξει, πνευματικός αριθμός μίσθη, αλλά και σημαίνει ότι έχω τη δύναμη της ωριμότητας. Το επόμενο, ένα πολύ ωραίο σύμβολο, είναι το χαγκαλάζ ή χαγκάλζ, που σημαίνει δυνάμεις, στοιχειώδεις δυνάμεις, ήλιος στο λέοντα, σημαίνει αλλαγή. Έχει να κάνει με το μάθημα της αλλαγής και έχει την ψυχική δύναμη εκεί που αποτυγχάνουν οι άλλοι, εσύ να συνεχίζεις. Είναι πολύ δυνατό αυτό το οποίο λέει εδώ σαν μήνυμα. Εκεί που υπάρχουν καταστροφή, εσύ αντέχεις και συνεχίζεις. Αυτό είναι, θυμίζει και λίγο Δαρβίνο, που έλεγε ο Δαρβίνος, δεν θα επιβιώσει ο ισχυρότερος, που ούτε ο ξυπνότερος, ούτε ο καλύτερος, έτσι, θα επιβιώσει αυτός που προσαρμόζεται. Και εσείς έχετε αυτή τη δύναμη της προσαρμογής και να στηρίζεστε στα πόδια σας, διότι έχετε ψυχή. Το επόμενο που βγαίνει, ένα πολύ δυνατό χαρτί, και δείχνει την δυνατότητα που έχετε, δηλαδή ανανέωση, ένας φίλος που μπορεί να υπάρχει για εσάς ή μπορεί να είστε και εσείς μέσα σας και νιώθετε έτσι, αισιοδοξία, δύναμη, ρομαντικός, ονειροπόλος, καλός φίλος όμως, είναι κουπάτος, μπορεί καμιά φορά να είναι λίγο εκτός, δηλαδή να έχει πολύ φαντασία, να έχει φτιάξει ένα κόσμο λίγο δικό του, λίγο φαντασίας, έτσι, γιατί είναι η άμυνά σας για να ξεφύγετε ή εσείς ή κάποιος φίλος που σας στηρίζει και σας βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή. Σε ένα επίπεδο βάζω και εγώ εσάς, αλλά είναι όμως μέσα από το ονείρεμα μπορείτε να πετύχετε διαίσθηση, τη διαίσθησή σας να ολοκληρωθεί και να σας οδηγήσει να προχωρήσετε. Διότι έχετε και συναίσθημα και αυτό είναι πολύ καλό και το 9 είναι και συναισθηματικός αριθμός. Και το επόμενο είναι κοινό για νέα πράγματα. Προχωράω, βάζω τη λογική μου, βάζω την ωριμότητά μου, την ηρεμία του μυαλού και μπορώ και ξεκινάω νέα πράγματα στη ζωή μου και προχωράω, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορώ και κάνω νέα ξεκινήματα. Μπορώ και προχωράω στη ζωή. Αυτό και αν είναι δύναμη, έτσι.
για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Ωραία λοιπόν. Επόμενος σταθμός, επόμενος αριθμός είναι ο 20. Ιδιαίτερος αριθμός και αυτός. Όλοι οι αριθμοί είναι ιδιαίτεροι, αλλά ο καθένας έχει τη δική του ταυτότητα, το δικό του DNA, τη δική του κατάσταση. Εδώ είναι πνοή Θεού. 20 γίνεται 2, είναι θεϊκός αριθμός, έτσι λέγεται, και έχει να κάνει με την καινοτομία, το φέρω λίγο κοντά, την αφύπνιση, με την ευτυχία και την ελευθερία. Λοιπόν, αν τα αντιληφθείτε αυτά τα πράγματα και αντιληφθείτε την ελευθερία σας, τις δυναμικές σας, τότε είναι δύναμη και έχετε μαζί και την ευλογία του Θεού που λέει. Το επόμενο είναι το ράιντο σαν σύμβολο, είναι ένωση, επανασύνδεση, προσέξτε. Μην μου μπερδέψετε την επανασύνδεση με τις επανασυνδέσεις όσον αφορά στα ερωτικά κομμάτια. Παίζει και αυτό, αλλά έχει να κάνει όμως ένωση, επικοινωνία, ψυχικά χαρίσματα και σωστές πράξεις. Και όχι σε υπερβολές. Εντάξει. Σε ένα επίπεδο έχει να κάνει και με την επανασύνδεση. Δεν σημαίνει ότι έχουν, όσοι έχουν το 20 σώνει και ντε και καλά θα γίνει η επανασύνδεση, αλλά σημαίνει όμως επανασύνδεση με τις ρίζες, με τη μοίρα, με το πεπρωμένο, με τον εαυτό μου, με την αντίληψη, τέτοια πράγματα κυρίως. Λοιπόν, γιατί είπαμε εδώ βλέπουμε τα δυνατά νούμερα. Το επόμενο το οποίο βγαίνει είναι ένα 8, ωραία, λοιπόν. Το 8 σπαθί που έχει να κάνει με την αβεβαιότητα, καλές αλλαγές, σύγχυση και σκοτούρες. Αυτό πάμε στο θετικό να τα δούμε. Άρα μιλάμε για βεβαιότητα, για καλές αλλαγές επαγγελματικές και πλέον για λόγια με τα οποία δεν δημιουργούν σκοτούρες και το 8 σημαίνει και δύναμη, σημαίνει και καρμικότητα και επίσης σημαίνει και διέστηση και πνευματικότητα και δύναμη. Δηλαδή πατάω γερά στα πόδια μου και μπορώ και ξέρω τι θέλω στη ζωή μου και γι' αυτό έρχονται οι καλές αλλαγές. Και εδώ σημαίνει το ταξίδι που είπαμε, οι αλλαγές κτλ. Το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα, ένα πολύ ωραίο χαρτί, σημαίνει ταξίδι, σημαίνει ταξίδι, έτσι, να το ταξίδι, ταξίδι σημαίνει και αυτό εδώ πέρα, να το ταξίδι, μετακίνηση, προχωράω, νέα ξεκίνηματα στη ζωή μου, παίρνω λογικές, ήρεμες αποφάσεις, ξέρω που πηγαίνω και αυτό είναι δύναμη ψυχής και μυαλού. Και όλο αυτό σας δίνει ένα πολύ ισχυρό δυναμικό για να προχωρήσετε. Ωραία. Πολύ ωραίες πληροφορίες, πολύ ωραίες κάρτες. Κάνουμε λοιπόν την ημέρα γέννησης μόνο και έτσι λοιπόν παίρνετε απίστευτες πληροφορίες. Μέσα σε λίγα λεπτά έχετε όλη την πληροφορία τη σωστή. Ο αριθμός 21. Λοιπόν, ένας αριθμός που φέρνει καλή τύχη γενικότερα. Όσοι έχετε γεννηθεί 21 του μήνα, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν θα έχουν τύχη, γιατί πρέπει να δούμε και άλλους αριθμούς. Όμως υπάρχει ένα κυρίαρχο στοιχείο, έτσι. Κοιτάμε τώρα ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία σας. Λοιπόν, επιτυχία, καλή μνήμη, θετική στάση στη ζωή, υπομονή και προχωράτε για επιτυχία. Αυτά είναι τα κύρια ατού σας, τα δυναμικά σας, τα οποία μπορεί να σας φέρει πολύ τα δυνατά σας στοιχεία για να προχωρήσετε στη ζωή. Το σύμβολο το οποίο υπάρχει λέγεται Thurisaz, από τους ρούνους λοιπόν, σημαίνει έξοδος, χώρος χωρίς δράση, προστασία. Ένα πολύ ιδιαίτερο, κοιτάξτε, ένα πολύ όμορφο σύμβολο, ταύρος, αυτοκράτορας. Εδώ σημαίνει οραματισμός, διαλογισμός και προσευχή. Σημαίνει ενέργεια. Ταιριάζει απόλυτα και με αυτό εδώ πέρα, διότι το 3 μας κάνει και ενέργεια. Πράγμα που σημαίνει ότι εσείς πρέπει να δείτε την ενέργειά σας, πού την ξοδεύετε και πώς την ξοδεύετε. Και με ποιο τρόπο χρειάζεται εσείς να την διατηρήσετε αυτή την ενέργεια και να μην σας φεύγει, ας το πούμε. Τη σκορπάτε από εδώ και από εκεί ανούσια ή είναι στοχευμένη σε κάτι συγκεκριμένο. Και το επόμενο που έρχεται είναι πολύ ωραίο χαρτί, είναι η ευτυχία, παιδιά. Συνέστημα, οικογένεια και προστασία. Κοιτάξτε πώς όλα δένουν. Προστασία λοιπόν. Ο αριθμός 6 έχει να κάνει με καρμικά, με καρμικές σχέσεις. 6 κούπα, 6, ναι, 6 κούπα. Πολύ καλή κάρτα, πολύ θετική κάρτα, εύνοια και στην αγάπη. Να ανοίξει, να είναι ανοιχτή η καρδιά σας. Δεν έχει σημασία, ναι, σας έχουν προδώσει, σας έχουν κουράσει, σας έχουν κλέψει την ενέργεια. Εσείς συνεχίζετε διότι είστε πηγή αγάπης. Αυτή είναι η δύναμή σας. Και το επόμενο που έρχεται είναι λοιπόν μια κάρτα που σημαίνει έχετε τη δύναμη, προσέξτε, γιατί εδώ μιλάμε στο θετικό κομμάτι. Ο πύργος, ναι, είναι από τα δύσκολα χαρτιά, αλλά εδώ μιλάμε στο θετικό. Σημαίνει ό,τι έχει γκρεμιστεί, ό,τι έχει στη ζωή σας διαλυθεί ή ό,τι θεωρείτε εσείς γκρεμισμένο, διαλυμένο, έχετε τη δυνατότητα να ξαναχτίσετε τη ζωή σας.
νέες μορφές λέει εδώ πέρα, νέες δομές, δυνατές. Μπορείτε δηλαδή να ξαναχτίσετε πράγματα, να δημιουργήσετε πάλι πράγματα ναι από την αρχή. Με αγάπη, με προστασία, με ενέργεια και ταλέντα και ικανότητα. Αυτό εδώ πέρα ο αριθμός είναι, έχει και σημαίνει και πολύ γοητεία. Γοητεύετε τους ανθρώπους. Και το εννοώ με την καλή την έννοια, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Ωραίο. Να τα μαζέψω. Και προχωράμε στον επόμενο αριθμό. Πολλές, είδατε πόσο όμορφες πληροφορίες και πόσο όμορφες καρτούλες. Α, αριθμός 22. Είναι ένας κυρίαρχος αριθμός, λέγεται και master number. Λοιπόν, σημαίνει ο μεγάλος χτίστης. Οι άνθρωποι, όταν δεν έχουν αφυπνιστεί, δεν τις ξέρουν αυτές τις ιδιότητες, δεν ξέρουν αυτές τις πληροφορίες και μένουν λίγο παγωμένα αυτά και λίγο στην άκρη. Ο μεγάλος χτίστης έχει τη δυνατότητα, ανάλογα βέβαια και με το σθένος του καθενός, να χτίσει πράγματα. Κάποιος μπορεί να χτίσει, δηλαδή, χτίζω ένα όνομα, χτίζω μία φήμη, χτίζω ένα σπίτι. Ναι, χτίζω γλυπτική, χτίζω αγάλματα, φτιάχνω με τα χέρια μου, ζωγραφίζω, κάνω, σπουδάζω. Φτιάχνω ένα καλό όνομα, γίνομαι ένα καλό στέλεχος, ανεβαίνω στην ιεραρχία μιας επιχείρησης. Όλα αυτά είναι χτίσιμο. Αυτός ο αριθμός σας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί έχετε δυνατά στοιχεία να εξισορροπείτε καταστάσεις οραματιστής, αρχιτέκτονας και πραγματικός αρχιτέκτονας, πολιτικός, μηχανικός που χτίζει πολυκατοικίες, φτιάχνει και θέλει να αφήσει ένα όνομα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένας κυρίαρχος αριθμός και σας δίνει τη δυνατότητα να βρίσκετε και λύσεις σε πράγματα δύσκολα. Για να συνεχίσουμε τώρα και ο αριθμός 22 εδώ, ένα πολύ όμορφο σύμβολο είναι αυτό εδώ πέρα, δείτε, είναι το νταγκάζ και σημαίνει μετασχηματισμός ελπίδα. Προσέξτε, μεγάλες αλλαγές, ανασχηματισμός 180 μοιρών, αλλάζω δηλαδή και στιγμή ευκαιρίες και επιτυχίες. Αφαιθείτε με πάθος, δεν υπάρχει αρνητικό. Έλατε να σας πω κάτι εδώ. Όταν λέμε μετασχηματισμό, τι σημαίνει? Σκεφτείτε το λίγο και συμβολικά. Οι άνθρωποι έχουμε μεγάλη δύναμη της σκέψης. Παίρνουμε μια ιδέα, να σας πω τον αρχιτέκτονα. Παίρνουμε μια ιδέα, ο αρχιτέκτονας έχει μια ιδέα και αρχίζει, παίρνει μολύβι και χαρτί και διαβίτη και τα λοιπά και χάρακες και αρχίζει και χτίζει αυτό το οικοδόμημα. Να, αυτό εδώ πέρα το σπίτι, αυτό εδώ πέρα το ναό, συγγνώμη. Αυτός εδώ πέρα ο ναός χτίστηκε με βάση μαθηματικούς, γεωμετρικούς νόμους και τα λοιπά, φυσικούς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσέξανε βάρος, προσέξανε εκείνο, προσέξανε τ' άλλο. Αυτό έγινε από ιδέα, από όραμα, έγινε πραγματικότητα και έγινε πράξη. Αυτό είναι μετασχηματισμός. Έχετε τη δυνατότητα λοιπόν εσείς του μετασχηματισμού. Αυτό είναι συγκλονιστικό σαν έννοια δηλαδή για εσάς. Σκεφτείτε το λιγάκι. Το επόμενο είναι πολύ καλό, είναι ότι ναι, στη ζωή σας έχετε μεγάλη διαίσθηση, έχετε τη δυνατότητα της προστασίας, της οικογένειας, της ευλογίας, της χαράς γενικότερα ή να δημιουργήσετε, να χτίσετε μια οικογένεια και αυτό ένας μετασχηματισμός είναι. Ξέρετε πόσο δύσκολο, μάλλον περισσότεροι ίσως το ξέρουν, πόσο δύσκολο είναι να έχει κάποιος οικογένεια, παιδιά, ευθύνες, σύζυγο, γκόμενο, να τα έχετε όλα μαζί λοιπόν. Ναι, είναι δύσκολο. Όλο γενικά και με τους ανθρώπους. Όμως, η ευτυχία και η αγάπη είναι αυτή που σας δίνει, σας τροφοδοτεί και σας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν είναι συγκλονιστικό. Ναι, είναι. Το επόμενο που σας δίνει δύναμη είναι αυτό εδώ πέρα. Σημαίνει υπερασπίζομαι τη θέση μου. Έχω τη δύναμη εναντίον κάποιων καταστάσεων και πραγμάτων να διατηρώ το δίκιο μου και να πολεμάω έξω στην κοινωνία, στον κόσμο, σε αυτά τα οποία πιστεύω εγώ ότι είναι σωστά, είναι αληθινά, είναι ηθικά και έχετε πολύ ενέργεια και δύναμη. Συνεχίστε να πολεμάτε. Συνεχίστε επίσης, εδώ επίσης σημαίνει και κάτι άλλο. Επειδή έχουμε το 2 φορές το 2 και το 2 είναι και τις συνεργασίες, σημαίνει ότι ξεκαθαρίζω πότε χρειάζεται να συνεργαστώ και να δείξω ένα θετικό ας πούμε, πρόσωπο και να συνεργαστώ και πότε να επιμείνω στη θέση μου και να πω «Οπ, παιδιά, μισό λεπτό» και να ξεκαθαρίζω παρεξηγήσεις. Αυτή είναι η δυναμική σας. Ωραία. Στο επόμενο λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ένας επόμενος αριθμός είναι ο αριθμός 23 λοιπόν, ιδιαίτερος. Δείτε τώρα εδώ πληροφορίες που παίρνετε, έτσι, πολλές πληροφορίες. Μαγικός αριθμός 23, 5 είναι. Μαγικός αριθμός σημαίνει ανώτερη γνώση. Μαθαίνω πράγματα όπως καινοτομία, απελευθέρωση μέσα από την έκφραση, ανταλλαγή, φιλικότητα, να είμαι γκάρδιος, έτσι. Όλα αυτά και επίσης σημαίνει
Έρευνα, αλλά σημαίνει και θεραπεία και μέσα από χέρια. Τα χέρια σας δηλαδή έχουν τη δύναμη, τη μαγική δύναμη να αλλάζουν την ενέργεια και τη μορφή. Σκεφτείτε το. Το επόμενο που είναι το συμβολάκι μας είναι η ακινητοποίηση, το ΙΖΑ, έτσι λέγεται, πάγωμα εμπόδια. Προσέξτε, στη ζωή σας συναντάτε αμφιβολίες, συναντάτε σχέδια, αλλά μην ελπίζετε πολλές φορές σε βοήθεια, αλλά από μόνοι σας θα προχωρήσετε. Σας δίνει τη δυνατότητα της δύναμης, της εσωτερικής δύναμης να προχωρήσετε μόνοι σας, μόνες σας. Και αυτό είναι ένα δείγμα δύναμης. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσεις μόνος σου. Βέβαια, επειδή είσαι το 23 και είναι ένας από τους πολύ μαγνητικούς αριθμούς, σημαίνει ότι θα έλξετε τους κατάλληλους ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, διότι υπάρχουν άνθρωποι όπου εκεί ξαφνικά περπατάτε, ξέρω εγώ, στο μετρό, δεν ξέρω τι άλλο, έχετε μια σακούλα από το σούπερ μάρκετ, ας το πούμε, και σπάνιες σακούλες. Και ξαφνικά έρχονται τρεις-τέσσερις άνθρωποι και σας βοηθάνε. Να τα μαζέψετε, να σας δώσει κάποιος τη δική του σακούλα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Όχι το συγκεκριμένο γεγονός. Λέω δηλαδή να σας βοηθάνε άνθρωποι από το πουθενά να εμφανίζονται. Δείτε το, συντονίζεστε με αυτό. Αν δεν συντονίζεστε, τότε χρειάζεται λίγο να συντονιστείτε, να μπείτε λίγο πιο θετικές ανώτερες γνώσεις. Αυτό που βγαίνει λοιπόν και είναι πολύ ωραίο είναι το 6 καρό. 6 καρό σημαίνει γεγονότα, δώρα, άτομα που σας βοηθάνε με δώρα. Δείτε πώς συνδυάζεται λοιπόν εδώ, βοήθειες, προαγωγή, παρακίνηση κτλ. Αυτό είναι από τα θετικά, είναι από τις δυναμικές σας για το πώς μπορείτε να προχωρήσετε στη ζωή. Τύχει λοιπόν και στον υλικό τομέα. Τύχει λοιπόν μέσα από στόχους, μέσα από σχέσεις, μέσα από βοήθειες. Και το επόμενο το οποίο βγαίνει φανταστικό είναι ο ήλιος. Χαρά, όπα, συγγνώμη, τύχη, αισιοδοξία λίγο το. Έφυγε λίγο το φως, να το ξαναφέραμε. Εντάξει, ήρθε ο ήλιος εδώ και το επισκίασε όλα. Καλοκαίρι, σκοπός, έκταση, χαρά, ευτυχία. Λοιπόν, είναι από τα πολύ τυχερά, πολύ όμορφα χαρτιά. Δείτε λοιπόν αυτή την αισιοδοξία. Να είστε αισιόδοξοι. Δεν το εννοούμε με την έννοια του κλισέ. Να είσαι αισιόδοξοι, αισιόδοξοι. Το εννοούμε από την έννοια να το νιώσετε πραγματικά και να αντιμετωπίζετε τη ζωή με θετικό τρόπο. Και θα δείτε πώς θα έλξετε κι εσείς θετικά πράγματα στη ζωή σας. Γιατί αυτό είναι ο νόμος. Έτσι λειτουργεί. Όταν κάνω μαύρες σκέψεις, τι νομίζετε ότι θα σας έρθει? Θα σας έρθει κάτι θετικό? Ένας αθλητής όταν πηγαίνει να τρέξει σε έναν αγώνα, σκέφτεται θα χάσω, θα χάσω, θα χάσω? Όχι. Σκέφτεται πάω να τα δώσω όλα, πάω να προσπαθήσω, να δώσω ό,τι μπορώ και να κερδίσω. Το επόμενο. Ο αριθμός 24. Ιδιαίτερος αριθμός, μαγνητική προσωπικότητα, δυνάμεις επίρροης, μπορεί να επηρεάσετε εύκολα κάποιους ανθρώπους και τυχερό στην αγάπη και στην οικογένεια. Και μπορεί και πολλά παιδιά κτλ. Αυτό είναι η δύναμή σας, είναι η αγάπη της οικογένειας, η αγάπη μέσα από, γενικότερα από την οικογένεια, τους ανθρώπους, το σύντροφό σας, το σύζυγο, τα παιδιά σας ή οτιδήποτε, παίρνετε πολύ δύναμη από αυτό και πολύ θετική ενέργεια. Το επόμενο που βγαίνει ένα ωραίο σύμβολο, το σουέλου, είναι ο ήλιος. Συμβολίζει τον ήλιο. Είναι η ολοκλήρωση, ζωική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια. Ερμής στο σκορπιό, σκορπιό σαν ζώδιο, ήλιος. Μαχητής, μαγνητισμός και άνοιξε την ψυχή σου, λέει, στο φως. Ανοίγω την ψυχή μου στο φως. Με αισιοδοξία, με δύναμη, ξεπερνάω τα εμπόδια και προχωράω γενικότερα. Πολύ ωραία λοιπόν στη ζωή μου. Συγκλονιστικό. Το επόμενο το οποίο βγαίνει, λοιπόν βγαίνει μία ρίγισσα, μία βασίλισσα λοιπόν, η οποία αυτή είναι σπαθάτη και έχει να κάνει με την επινοητικότητα. Έχετε πολύ δυνατή, πολύ δυνατό μυαλό, επινοείτε πράγματα, κρύβεται και μία παρθένος από εδώ, κρύβονται και τα ζώδια του αέρα, είπαμε ή οροσκόπος ή μεσουράνημα ή ζώδιο και βέβαιως είναι όρημη, ανεξάρτητη, ικανή, έμπειρη και τίμια. Σε ένα επίπεδο είστε εσείς αν είστε γυναίκες. Αν είστε άντρας, σημαίνει ότι έχετε μια τέτοια γυναίκα κοντά σας, η οποία είναι εκεί και σας βοηθάει. Πολύ σημαντικό. Στο επόμενο. Για να δούμε. Εδώ τώρα. Τι δύναμη έχετε? Τη δύναμη του να ονειρεύουμε. Τη δύναμη να πραγματοποιώ τα όνειρα. Έχετε κληρονομικό χάρισμα σε κάποιο τομέα. Τα χαρίσματα, οι ικανότητες στον άνθρωπο είναι πάρα μα πάρα πολλά. Εδώ όμως σημαίνει ότι μπορώ και ονειρεύομαι. Εδώ σημαίνει ότι μπορώ και ονειρεύομαι να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου και τα πραγματοποιώ μέσα
Θέλετε έκτη αίσθηση, θέλετε κληρονομικό χάρισμα, θέλετε τηλεπάθεια, θέλετε ψυχική, θέλετε ψυχοτρονική δύναμη, θέλετε μέσω ονείρων, θέλετε μέσω ψυχών, ο καθένας ό,τι θέλει. Πάντως εδώ σημαίνει έχετε τη δύναμη να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, αρκεί να τα πιστέψετε, έτσι. Γιατί είπαμε, αν δεν πιστεύετε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και αν δεν έχετε όραμα για το τι θέλετε να γίνετε, ξεκάθαρο όραμα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Παρ' όλα αυτά όμως, ευλογία, τύχη, άνθρωποι, επινοητικότητα και πετυχαίνω τους στόχους. Έλα, πολύ καλό. Εξαιρετικό θα έλεγα. Για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Στο επόμενο. Το επόμενο είναι ο αριθμός 25 που μας κάνει 7. Το 7 είναι ένας πνευματικός αριθμός. Εδώ σημαίνει διέστηση. Θέλω να δείτε εδώ σημαίνει και προφητικά όνειρα, διόραση και αυτά είναι οι ικανότητες σου για να μπορέσεις να προχωρήσεις στη ζωή. Δηλαδή διέστηση, διόραση, προφητικά όνειρα είναι αυτά τα οποία σε οδηγούν. Είναι μεγάλη δύναμη και μεγάλη ευλογία. Το 25 συντονίζεται με τον Όντιν στα ρουνικά σύμβολα. Είναι κρυφά μυστικά, μοίρα, κάρμα, προμένο. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν θα μπορέσετε να το ανακαλύψετε ποτέ. Είναι σαν το μηδέν εδώ πέρα. Δεν έχει σύμβολο, είναι το κενό ας το πούμε. Και αυτό σημαίνει ότι όλα είναι γραμμένα από το Θεό, αλλά χρειάζεται από σένα αισιοδοξία και ολοκλήρωση. Αυτές είναι οι δυνατότητές σου. Αισιοδοξία και ολοκλήρωση και προχωράς για να πετύχεις τα υπόλοιπα στη ζωή σου. Έλα, πολύ σημαντικό, πολύ συγκλονιστικό θα έλεγα. Και το επόμενο το οποίο έρχεται και βγαίνει για να σου δώσει δύναμη ένα σκουπάτος. Άντρας, μπορεί να σημαίνει έχεις έναν άνθρωπο κοντά σου, μάνε πατέρας, σύζυγος, αδερφός, ξάδερφος, οτιδήποτε είναι, που είναι κουπάτος, σε αγαπάει πάρα πολύ. Και σου, ο Δία σημαίνει σοφία, σημαίνει και δώρα. Αν δεν έχεις κανένα από αυτούς ή δεν μπορείς να αναγνωρίσεις, θα έλεγα σε ένα επίπεδο, αν είσαι γυναίκα, ότι αφορά και εσένα τον εαυτό σου. Και έχεις σοφία, ωριμότητα, επιρροή, δύναμη και καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να είσαι σαν άντρας. Δηλαδή να μπεις πολύ δυναμικά, πολύ γερά, με πολύ τσαμπουκά. Δεν έχουμε δει και κάποιες γυναίκες που έχουν επειδή ένα τέτοιο τσαγάνο που πραγματικά βάζουν κάτω. Δεν έχει σημασία αν είναι. Βλέπεις, ξέρω εγώ, μια γυναίκα 1,50. Συγγνώμη, δεν κάνω κάποια διάκριση. Το λέω αυτό γιατί ισχύει. Βλέπεις μια γυναίκα 1,50 και βάζει κάτω ένα δίμετρο νταχλαρά με τα λόγια, με τη στάση της, με την πειθό της, με τη δύναμή της, με τη σοφία της, που άλλος μένει κάγκελο. Γίνεται, υπάρχει, υπάρχουν τις γυναίκες και μπορεί να είστε μία από αυτές. Και ό,τι το κάνετε, δεν είστε κακές, όχι, 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 έχετε αγάπη, έχετε καρδιά. Και το κάνετε γιατί έχετε καρδιά. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Όταν κάποιος κιόλας τον πονάει, ενδιαφέρει, δεν ξέρω τι, μιλάει. Αν δεν τον ενδιαφέρει, είναι παγερά αδιάφορος. Και αυτό είναι το χειρότερο. Λοιπόν, σε μία σχέση γενικότερα, το να τσακωθείς δεν είναι και τόσο κακό, διότι δείχνει και ενδιαφέρον. Δείχνει ότι θέλω. Όταν όμως σε γράφω, εκεί τελείωσε παιδί οποιαδήποτε σχέση. Και το επόμενο είναι η εξισορρόπηση στα οικονομικά, στα επαγγελματικά, στη ζωή σας. Έχετε τη δυνατότητα να εξισορροπήσετε γεγονότα και καταστάσεις και στα οικονομικά και στις σχέσεις. Πολύ καλό. Και δεν είναι τυχαίο που είναι ο Κρόνος εδώ που σχετίζεται με το κάρμα. Δεν είναι τυχαίο που είναι ο Δίας εδώ που σχετίζεται με τη σοφία που δίνει αυτό το σύμβολο, αυτή τη σοφία και με το 7 που είναι και πνευματικός αριθμός. Έλα παιδιά, εξαιρετικό. Ωραία λοιπόν, να προχωρήσουμε για να πάμε στο επόμενο λοιπόν αριθμό μας. Μισό λεπτό. Ωραία. Και ο επόμενος αριθμός είναι ο... Μισό λεπτό. Ναι, μην μπερδευτώ, sorry. Ο 26. Λοιπόν, ο 26 είναι ένας μαγικός αριθμός. Ελάτε, δείτε τώρα πληροφορίες που παίρνετε, έτσι απίστευτες πληροφορίες. Είναι ανώτερη γνώση. Διαθέτει μία μαγεία. Κοιτάξτε να το δείτε λίγο κοντά. Μία μαγεία με τρόπο ασυνήθιστο, συγγνώμη, και έχει την ικανότητα της επιτυχίας στον υλικό τομέα. Μαθαίνει και ένας πολύ ικανός ομιλητής. Η επικοινωνία σας λοιπόν, ένα λεπτό να φτιάξει λίγο το τέτοιο, ωραία, η επικοινωνία σας λοιπόν, η δυνατότητά σας να μιλάτε, η δυνατότητά σας να μαθαίνετε πράγματα και να προσαρμόζεστε και να γίνετε πολύ δημιουργικοί είναι η δύναμή σας. Αυτό επειδή μας κάνει τον αριθμό 8 είναι το ingos ή ingus που σημαίνει νέα ξεκινήματα και προστασία. Υδροχός, εγώκερος, ουρανός στον εγώκερο και σελήνη,
Κάρτα κρίσης είναι ένστικτα, επιθυμίες, προσωπικές σχέσεις. Έχεις τη δύναμη των αποφάσεων. Μετατροπή. Η μετατροπή, και μοιάζει κιόλας αυτό το 8 με αυτό εδώ πέρα, λίγο σαν οκταράκι, λίγο ψιλομοιάζει. Λοιπόν, το 8 σημαίνει αλλάζω, δημιουργώ δύναμη, καρμικότητα. Δηλαδή, έλκω ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίοι θα με βοηθήσουν. Και το κάνω κυρίως και μέσα από το λόγο. Ο λόγος είναι, έχει τη δυνατότητα της έλξης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ένα από τα πολύ καλά σας είναι ο ήλιος. Τύχη λοιπόν, λύση προβλημάτων. Έλα, το έχετε. 7 καρό, που το 7 καρό είναι και από τα πολύ καλά χαρτιά, σημαίνει φανερώνονται, έρχονται πράγματα στην επιφάνεια και έχω λύση προβλημάτων και αίσιο τέλος. Πολύ δυναμικό, έχετε τη δυνατότητα της εύκολης επίλυσης. Δείτε το, δείτε το. Αν τυχόν είναι κάτι δύσκολο, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να μάθετε από αυτό. Γιατί είπαμε είναι και η ανώτερη γνώση, ένας μαγικός αριθμός είναι η ανώτερη γνώση. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορείτε να το ξεπεράσετε στο τέλος, με ευκολία. Πάμε στο επόμενο. Μιλάμε για ευκολία, ορίστε. Εδώ τώρα. Είναι ο ακόλουθος ξυφών που σημαίνει αποφάσεις. Αποφάσεις, ετοιμοπόλεμος. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που... άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είστε εσείς αποφασιστικοί, με δύναμη, με μεγάλη εξυπνάδα, με μεγάλη επίσης μόρφωση ή γενικά με μόρφωση, αλλά αποφασιστική και δυνατή. Ναι, θα αντιμετωπίσετε και ανθρώπους οι οποίοι είναι σας αντιπαθούν, υπάρχουν αντίζηλοι, σας ζηλεύουν, σας κάνουν, αλλά όμως εδώ είναι μια κάρτα που δηλώνει τη δική σας δύναμη, το δικό σας σθένος. Και αυτά είναι και οι δυναμικές σας. Ωραία. Προχωράμε. Το επόμενο, ένα λεπτάκι, για να έχουμε τον επόμενο αριθμό. Ο επόμενος αριθμός είναι ο 27, 9 λοιπόν. Προσέξτε, ο 27, ιδιαίτερος αριθμός, θεϊκός αριθμός, είναι πνοή του Θεού. Εμπνεσμένος με σκοπό να βοηθήσει την ανθρωπότητα και τους άλλους ανθρώπους με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι. Με αναζήτηση, με σοφία, με παραδείγματα, μέσα από σπουδές, μέσα από κάποιος καθηγητής, δάσκαλος ή οτιδήποτε. Έχει όμως πολύ μεγάλη δύναμη πνευματική, προβλεπτικότητα, πρόγνωση, τηλεπάθεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάποιοι αριθμοί και κάποιοι άνθρωποι που γεννιούνται σε κάποιες περιόδους, γιατί πρέπει να δούμε βέβαια και άλλα πράγματα, αλλά τώρα κάνουμε μόνο για την ημέρα γέννηση που είναι πολύ σημαντική, είναι η ψυχή όπου γεννήθηκε και φέρνει κάποια δώρα και κάποιες ικανότητες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς μπορούμε να καταλαβαίνουμε κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ τώρα δείχνει αυτή τη δυναμική σας. Στο ρουνικό συμβολισμό είναι το Εγουάζ, η Εβάζ, άμυνα, προστατευτικές δυνάμεις. Εδώ υπάρχουν καθυστερήσεις, μη βιάζεστε, χρειάζεται υπομονή, προστασία, ευλογία, θέληση Θεού. Άρα, έχετε την επικοινωνία, αν θέλετε, με ένα θεϊκό πεδίο, στο οποίο σας προστατεύει, σας λέει ναι, κάποια πράγματα χρειάζονται το χρόνο τους, αλλά πολλές φορές οι καθυστερήσεις για εσάς δεν είναι για κακό, είναι για καλό. Το επόμενο, ένα πολύ ωραίο χαρτί, το οποίο σημαίνει υποσυνείδητο. Έχει βγει και εδώ το 9. 9 κούπα, αρμονία, χαρά, άνοδος, καλές υποσχέσεις. Η δύναμή σας λοιπόν βγαίνει μέσα από την αγάπη. Η δύναμη της αγάπης, της ολοκλήρωσης και της συνέχισης. Okay, τη συνέχεια δηλαδή του να κλείνω κύκλους και να προχωράω. Γιατί το 9 σημαίνει και κλείνω και κύκλους. Πολύ καλό. Και το επόμενο, να και η ευλογία εδώ, κοιτάξτε το θέλημα Θεού. Να το. Ελπίδα λοιπόν. Να το χέρι του Θεού, άσος κούπα, ελπίδα, στήριξη, διέστηση. Είναι πολύ καλό χαρτί. Μέσα από αυτές τις ικανότητες μπορεί να έχετε στη ζωή σας, μάλλον έχετε στη ζωή σας όλη τη δύναμη να ξεπερνάτε τα εμπόδια και να προχωρήσετε και να ανακαλύψετε τι είναι αυτό πραγματικά που σας εμπνέει. Ωραία. Okay. Και προχωράμε λοιπόν και στο επόμενο. Είναι ο αριθμός 28, μας κάνει 10, μας κάνει 1. Είναι ένας αριθμός, να το δείτε εδώ. Με πολλές δυνατότητες, φιλοδοξία, πρόοδο και βελτιώσεις. Με θετική αντιμετώπιση της ζωής προχωράτε λοιπόν και μπορείτε να βελτιώσετε τη ζωή σας πολύ σημαντικά. Ο αριθμός 10 εδώ είναι το αλγκίζ, η αλγκάζ, προστασία και ανάπτυξη. Σκορπιός και σημαίνει
νέες ευκαιρίες. Μήνυμα είναι πνευματικός πολεμιστής. Και αυτό, επειδή είστε πολεμιστής, πολεμίστρια, σας δίνει τη δυνατότητα στη ζωή σας πραγματικά να πολεμάτε και να τα καταφέρνετε. Απέναντι σε δύσκολες συνθήκες και αντικσότητες. Αυτό το οποίο έρχεται τώρα να σας μιλήσει σαν δυναμική και να σας πει, ωραίο, πολύ δυνατό, είναι μια σπαθάτη, είναι μια ρίγη σπαθάτη που είναι πολύ δυνατή, έχει επινοητικότητα, ώριμη, ανεξάρτητη δίκη. Αν είστε γυναίκα, τα έχετε και σπαθάτη σημαίνει δεν μασάω, σημαίνει θα τα πω τσεκουράτα, θα τα πω καρφωτά, πώς το λένε και τελείωσε, θα πω αυτά που είναι να πω. Αν είστε άντρας, σημαίνει ότι μπορεί να έχετε και εσείς κάποιες από αυτές τις ιδιότητες ή είναι μια γυναίκα για εσάς η οποία σας βοηθάει. Και είναι στο πλευρό σας. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος και μέσα από αυτή τη συμμαχία προχωράτε στη ζωή σας και λύνετε τα προβλήματά σας. Και το επόμενο έχει βγει και ένα άλλο χαρτί, ένας άσος που ταιριάζει και με αυτό εδώ πέρα γιατί κάνει τον άσο μας. Αξία. Έχετε αξία. Είναι με την αξία σας. Προχωράτε με την αξία σας. Δικαιοσύνης. Θέματα δικαιοσύνης. Δικαιώνεστε. Ακόμα και όταν σας έχουν αδικήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα δικαιωθείτε με τη βοήθεια του Θεού. Αλλά εδώ σημαίνει έχω αξία, επινοητικότητα και δυναμική, τσεκουράτη, αληθινή, πνευματικός αριθμός, ανάπτυξη, προχωράω με νέες ευκαιρίες και διορατικότητα και αλλάζω τα πράγματα, έχω δυνατότητες. Πολύ ωραία ανάλυση. Για εσάς λοιπόν, να προχωρήσουμε. Ωραία. Και τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε τον αριθμό 29. Ο αριθμός 29 είναι ένας ιδιαίτερος και αυτός αριθμός, διότι κρύβει 11 και το 2. Θέλω να το δείτε. Ένας αριθμός δυνατός και ιδιαίτερος και παράξενος. Είναι η ψυχή με πληροφορίες που κουβαλά και προσπαθεί να τις φανερώσει. Και όλα αυτά γίνονται μέσα, είναι ο αγγελιοφόρος του φωτός, που ο αγγελιοφόρος του φωτός σημαίνει μέσα από αγάπη, μέσα από δύναμη, έρχομαι σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ενσάρκωση για να καταφέρω πράγματα. Και φυσικά να δώσω φως. Το σύμβολο, ένα πολύ ωραίο σύμβολο εδώ, είναι το φιμπού ή φεχού, όπως ονομάζεται, σημαίνει εκπλήρωση προσδοκιών, αμοιβές, πνευματική τροφή και κάλεσμα για μια βαθύτερη έρευνα. Άρα, ερευνάτε, μαθαίνετε, αποκτάτε γνώσεις, σοφία και πηγαίνετε τότε, έχετε καταλάβει την υπηρεσία που λέω εδώ της θεραπείας και της βοήθειας. Και όταν βοηθάτε τους άλλους ανθρώπους, αυτό δημιουργεί καλό κάρμα. Και όταν τους βοηθάτε όχι με υστερόβουλα, έτσι τους βοηθάτε ειλικρινά, τότε αυτό δημιουργείται ένα θετικό κάρμα και σας βοηθάει πάρα πολύ. Το επόμενο είναι, μία. Λοιπόν, έχουμε μία μπαστούνατη ρίγισσα η οποία έχει. Ναι, είναι φιλόδοξη, όμως είναι όρημη, συνεπής, με κύρος και με πολύ μεγάλη δύναμη. Είστε εσείς, έχετε πολλή ενέργεια, έχετε πολλή ένταση, πολύ νεύρο μέσα σας. Μπορεί να σας δώσει πολύ μεγάλη δύναμη όλο αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτή η ενέργεια σας βοηθάει για να προχωρήσετε. Λοιπόν, στο επόμενο, ένα λεπτάκι, στο επόμενο έχουμε λοιπόν, όπα, ναι, έχετε τη δυνατότητα, είναι το 7, είναι το 7 σπαθί. Το 7 σπαθί μιλάει για προδοσίες. Ξεπερνάτε εύκολα ή μπορεί να ξεπεράσετε εύκολα το κομμάτι της προδοσίας από ανθρώπους, κοντινούς ανθρώπους, φίλους κτλ. Όμως, έχει να κάνει με το εξής. Ποιο είναι το θετικό, θα μου πεις ποιο είναι το θετικό του. 7 ουράνιες δυνάμεις ενώνονται με εσένα για να είναι μαζί σου και να γίνετε πολεμιστές του φωτός. Εντάξει. Και μαζί να πολεμήσετε για να φέρετε τη δικαιοσύνη και να εξαλειφθεί το άδικο. Αυτό και αν είναι δύναμη. Είναι λίγο βαθύς ο συλλογισμός και η έννοια, αλλά αν το καταλάβετε αυτό θα δείτε ότι έχετε πολλές δυνατότητες και πολύ μεγάλη δύναμη. Ωραία λοιπόν. Ξεπερνάτε λοιπόν τις προδοσίες, ξεπερνάτε τους ανθρώπους όπως το δίδουν, φαίνεται τη δικαιοσύνη, έχετε δύναμη, καταφέρετε και ενώνεστε με ουράνιες δυνάμεις οι οποίες συμμαχούν μέσα σε αυτή την ενσάρκωση. Το επόμενο αριθμός 30 λοιπόν, μαγικός αριθμός είναι η ανώτερη γνώση, είναι η τριαδικότητα και η αλήθεια. Η αλήθεια σας. Φιλοσοφικός, να το δείτε, φιλοσοφικός και πολύ προφητικός. Δικαιοσύνη και βεβαίως εννοείται μπορεί να έχει να κάνει με την τέχνη, έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με όμορφα πράγματα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, λοιπόν, να βρω τον αριθμό 3.
Και το σύμβολό του είναι αυτός εδώ πέρα, είναι ο Ανσούζ, είναι ο αγγελιαφόρος, μήνυμα, υγεία, κύκλου, αλλαγές, προειδοποίησεις, δώρα και μηνύματα και σοφία. Αυτά είναι τα πολύ δυνατά σας σημεία, στα οποία σας βοηθάνε στη ζωή σας για να ξεπεράσετε εμπόδια και να προχωρήσετε. Βέβαια, όταν έχετε αποκτήσει την ανώτερη γνώση ή όταν αποκτάτε γνώσεις, και όσο αποκτάτε γνώσεις, αλλάζει το υποσυνείδητο, αλλάζουν οι πεποιθήσεις, αλλάζουν αυτά που γνωρίζετε και προχωράτε με δύναμη. Και εδώ τώρα βεβαίως έχουμε έναν κουμπάτο που μπορεί να είστε εσείς, που σημαίνει σοφία, δύναμη, ωριμότητα. Αντράκι και εσείς γίνεστε καμιά φορά, ή υπάρχει ένας άνθρωπος άντρας εκεί που σας βοηθάει, ή αν είστε άντρας σημαίνει ότι είστε εσείς, ή ένας πολύ καλός φίλος που σας βοηθάει μέσα από δώρα, τη σοφία του, την αγάπη του. Έχει αγάπη για εσάς, έτσι. Και προχωράτε με δύναμη και διέστηση αρκετή εδώ πέρα. Και το επόμενο πολύ δυνατό είναι να τη διέστηση, είναι η σελήνη. Εδώ σημαίνει ξεπερνάω τους φόβους, σημαίνει θεραπεύω τους φόβους. Εδώ η ανώτερη γνώση έρχεται μέσα από αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή και κατανοήσεις. Και η πορεία προς την ανώτερη γνώση δεν είναι εύκολη. Το να πει κάποιος έχω γνώσεις, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και επιμονή και υπομονή φυσικά. Αλλά εδώ σημαίνει διέστηση και ξεπερνάω τυχόν φόβους και ανασφάλειες μέσα από σοφία και ωριμότητα. Αυτές είναι οι δυνατότητες σας, αυτές είναι οι δυνάμεις σας που μπορείτε να ξεπεράσετε. Λοιπόν, τα εμπόδια της ζωής και το επόμενο, το τελευταίο μας είναι ο αριθμός 31. Μαχητής. Εντάξει, είσαι μαχητής, μαχήτρια. Ανεξάρτητος, υπερήφανος, δουλεύεις σκληρά, έχεις ορμή και αποφασιστικότητα. Ορμάς λοιπόν στη ζωή με μεγάλη ορμή και αποφασιστικότητα και βεβαίως έχεις με αυτό το σύμβολο εδώ, το οθύλα, κληρονομικό χάρισμα, αλλαγές, δυνατότητες, ανανέωση, ριζικές αλλαγές στη ζωή, δυνατή θέληση και επιμονή. Είδες πως ταιριάζουν όλα. Και με αυτή τη θέληση και την επιμονή είναι τα πολύ δυνατά σου στοιχεία τα οποία σε ενεργοποιούν και σε κάνουν πολεμιστή και βρίσκεις την ελευθερία σου και να κάνεις στη ζωή σου την ανεξαρτησία σου και να κάνεις αυτά τα οποία θέλεις και να προχωρήσεις. Το επόμενο λοιπόν το οποίο μας έρχεται είναι ένα άλλο πολύ, μια ρίγισσα πάλι, η οποία είναι σπαθάτη. Λοιπόν, είναι πολύ δυνατή και εδώ βγήκε που είναι όρημη, ανεξάρτητη, δίκαιη, πολύ τίμια και ικανή. Είστε εσείς αν είστε γυναίκες, που είναι το εσωτερικό σας εαυτός, μπορεί να σημαίνει επίσης και κάποια φίλη, ή αν είστε άντρας μπορεί να είστε και εσείς σε ένα επίπεδο, ή μπορεί να είναι κάποιος φίλος δικός σας, συγγνώμη, φίλη σας, γυναίκα, η οποία είναι όρημη, δυνατή και σας στηρίζει. Και το σπαθάτο σημαίνει ζώδια του αέρα και σημαίνει είμαι ειλικρινής και στα λέω χήμα και στα ράτα, αλλά σου δίνει δύναμη. Σου δίνει δύναμη και ανανέωση. Και το επόμενο πολύ ωραίο χαρτί στο οποίο προχωράτε στη ζωή σας είναι ο καλός σκοπός. Είναι ο υπότης κούπα, εραστής, σκέψης, γενικότερα ένας ωραίος σκοπός. Προχωράτε στη ζωή, έχετε βρει ένα ωραίο σκοπό, μπορεί να βρείτε ένα ωραίο σκοπό με το δικό σας το ρυθμό, αλλά με καρδιά. Τι αγαπάει η καρδιά σας, έτσι. Αυτό είναι το ιδιαίτερο σύμβολο. Προχωράω, αλλά προχωράω με αυτό το σκοπό με τον οποίο θέλει η καρδιά μου. Και με αυτό λοιπόν ολοκληρώθηκε όλη μας τώρα αυτή η μαραθώνια που κάναμε, όχι πρόβλεψη αν θέλετε, αλλά όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η όμορφη διαδρομή. Να φέρω εδώ αυτά τα ωραία σύμβολα που σημαίνουν προστασία, δύναμη κτλ. Και να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Το επόμενο βιντεάκι το οποίο θα κάνουμε σχετίζεται και με αυτό εδώ πέρα που κάνουμε, αλλά και με προηγούμενα βίντεο, μπορεί βέβαια να το δει κάποιος και ανεξάρτητα, αλλά και σε συνέχεια αυτού που κάναμε, θα δείτε τι είναι. Λοιπόν, και να σας ευχαριστήσω, να ξεκουραστείτε για να μην σας έχω κουράσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, να είστε καλά, θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα με κάτι καινούριο. Να περνάτε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.